εγώ. Το νερό είναι τα πάντα. Για το νερό, μετά το οξυγόνο το νερό να. Πάρα τα κόστα. Νερό είναι ζωή. Ο πλε πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος, η Γη, αποτελείται από νερό κατά 75%. Ο άνθρωπος αποτελείται από νερό σε ποσοστό 70 με 90%. Το πολυτιμότερο είναι το γλυκό, που αποτελεί μόλις το 3% της συνολικής ποσότητας νερού. Από αυτό, μόλις το 1/3 είναι άμεσα διαθέσιμο. Δεν καταστρέφεται και δεν δημιουργείται καινούργια ποσότητα νερού. Μπορεί να καταναλώνουμε το περισσότερο νερό σίγουρα, διότι υπάρχει υπερκατανάλωση, ειδικά στις αναπτυγμένες χώρες, αλλά η ίδια ποσότητα επιστρέφει με τη μορφή λιμάτων πάλι στη φύση. Με αυτή την έννοια το νερό είναι αιώνιο, είναι αρχαίο. Βεβαίως, ναι. Ναι, είναι ανόργανη ουσία, υδρογόνο, δύο, οξυγόνο, και γι' αυτό δεν μοιάζει με τον άνθρακα, παραδείγματος χάρη. Το πετρέλαιο θα τελειώσει κάποτε. Που σημαίνει ότι καιγόμενο μετατρέπεται σε κάτι άλλο, διοξίδιο του άνθρακα. Οπότε το νερό απλώς αλλάζει κατάσταση, δεν μετατρέπεται σε κάτι άλλο. Το χρέος των κρατών χρησιμοποιείται ως μέσο εκβιασμού για την ιδιωτικοποίηση του μπλε χρυσού. Το καλοκαίρι του 2013, ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς συζητούσε με εκπροσώπους της Νεστλέ σχετικά με νέες επενδύσεις της στην Ελλάδα. Ο πρόεδρος της Νεστλέ, με δηλώσεις του, έχει χαρακτηρίσει ακραία την άποψη ότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό. Wasser ist ein Lebensmittel, so wie jedes andere Lebensmittel, sollte das einen Marktwert haben. Πώς θα έχουμε, για να, άμα λέμε ότι είναι βασικό αγαθό, σημαίνει ότι πρέπει να φτάνει να έχει ο κάθε άνθρωπος που πατάει στη γη τη δυνατότητα να πίνει νερό. Η δυνατότητα σημαίνει λοιπόν ότι δεν πρέπει να υπάρχει κανένας φραγμός στην διάθεση του νερού. Άρα δεν μπορεί να πεις ότι θα το πληρώνεις, γιατί θα το πληρώνεις ακριβά. Γιατί άμα το πληρώνεις ακριβά, προφανώς αμέσως βγάζει σε ένα κομμάτι σημαντικότατο του πληθυσμού. Το οποίο παλιά θεωρούσαμε μόνο ότι αφορά το φτωχό κόσμο, δηλαδή του Νότου, τώρα πια και στη χώρα μας, έτσι με τη φτώχεια και την ανεργία που υπάρχει. Το πρώτο βήμα για την ιδιωτικοποίηση ξεκίνησε το 2001. Χρονιά από την οποία και η Άθη εισήχθη στο χρηματιστήριο ως άλλη μία δέκο της εποχής εκείνης που έπρεπε να μπει στο χρηματιστήριο για να αντλήσει κάποια κεφάλαια. Μέχρι πριν μία εβδομάδα είχε 42 εκατομμύρια αποθεματικό. Με τελευταία ρύθμιση που έγινε, η τροπολογία πληρωμή χρεών του δημοσίου προς την ΕΙΑΘ, την προηγούμενη εβδομάδα μπήκαν άλλα 13 εκατομμύρια προς το ταμείο της. Δηλαδή, μιλάμε πλέον για ένα αποθεματικό γύρω στα 55 εκατομμύρια. Ρευστό χρήμα, όχι ομόλογα για δανεισμό. Δεν έχει κανένα δάνειο. Δεν χρωστάει σε κανέναν, δεν επιδοτείται το κράτος, έχει 20 εκατομμύρια καθαρά κέρδη το χρόνο. Για ποιο λόγο πωλείτε? Γιατί είναι φιλέτο. Όταν πάτε στο χασάπι, είτε λέτε βάλτε μου 2 κιλά κόκαλα, θέλεις κρέας. Εγώ ξέρω ότι τα φιλέτα δεν τα πουλάς, τα φιλέτα τα προσέχεις, δεν σφάζεις την κότα που κάνετε χρυσά αυγά. Όταν μια εταιρεία σε 2 χρόνια αυτό θα την πάρει και βάλει τα λεφτά του, απορούμε γιατί τα λεφτά αυτά είναι τα πάτε δημόσιο SAE. Τι πουλάμε λοιπόν? Αυτό το οποίο μπορεί να πουληθεί, γιατί είμαστε σε μια κατάσταση χρεοκοπίας και τα μνημόνια δεν τα φτιάξαμε εμείς, τα φτιάξαν οι άνθρωποι που μας δάνεισαν τα λεφτά για να μην κατρακυλήσουμε τελείως. Τα λεφτά είναι βέβαια σταγόνα στον ωκεανό του χρέους, τα λεφτά που αναμένει κανείς να πάρει από την εταιρεία την πώλησή της. Μειώσαμε
κόστη, αλλά μειώθηκαν και κόστη από πάνω όταν λάβετε υπόψη ότι κόπησε το 35% των μισθών των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι μας έχουν ελαττωθεί τρομακτικά. Αν δεν σοβαρευτούμε και δεν πάρουμε την υπόθεση στην πλάτη μας με ενέργειες, και μια από αυτές τις ιστορίες είναι η αποκρατικοποίηση. Είναι η ιερή υπόθεση η αποκρατικοποίηση. Η ΑΘΕ, όπως είπα και προηγουμένως, σε ένα μεγάλο τομέα έχει σχεδόν ειδικοποιηθεί από την άποψη ότι πάρα πολλοί τομείς εταιρείας, σχεδόν όλοι, έχουν δοθεί σε εργολάβους ή συνεργάζονται με εργολάβους. Τις περισσότερες εργολαβίες αναλαμβάνει η εταιρεία Acton, που είναι υποψήφια για την αγορά της ΕΙΑΘ σε κοινοπραξία με τη γαλλική πολυεθνική Suez. Δεν αναλαμβάνει, τις έχει ο Άκτορας στα πλαίσια της δραστηριότητάς του αυτής και στην ΕΙΑΘ και στην ΕΙΔΑΠ. Ας το δούμε στην ΕΙΔΑΠ, που είναι πιο σοβαρό. Για 5 χρόνια ανέλαβε πακέτο την ψιτάλια, την οποία είχε, αλλά διευρύνθηκε το αντικείμενο. Και αυτός ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες. Και μας εδώ έχει δουλειές που δεν κρύβω ότι δεν το θεωρώ ότι είναι λάθος, όχι γιατί τις έχει ο Άκτορας, αλλά γιατί είναι σε ιδιώτη. Ο Δημήτρης Κούτρας, πρόεδρος της εταιρείας Acton, μας μίλησε για τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό για την πώληση της ΕΙΑΘ, αποκλείοντας ωστόσο να εμφανιστεί στην κάμερα. Στη Θεσσαλονίκη τώρα, παραδείγματος χάρη, έχουμε 150 ανθρώπους. Τώρα, αν ιδιωτικοποιηθεί η ΕΙΑΘ, εμείς θα πρέπει να φεύγουμε από εκεί. Άρα, πρέπει να φροντίσουμε κι εμείς τι κάνουμε, τον κόσμο μας και τη δουλειά μας. Άρα, μετέχουμε με ένα ποσοστό σε κάποιους που έχουν περισσότερα λεφτά, γιατί δεν είμαστε και λεφτάδες, για να τα αγοράσουμε. Μην νομίζω ότι κυνηγάμε κι εμείς το περισσότερο κέρδος. Κυνηγάμε κι εμείς την επιβίωσή μας. Εγώ αν θα έλεγα, θα ήμουν υπέρ της συνδιαχείρισης με μια δημοτική επιχείρηση. Αυτό που βγαίνει σε διαγωνισμό είναι η διαχείριση του νερού και η διαχείριση των ελλημάτων. Τώρα, μήπως και τα ελλήματα είναι θείο δώρο και αυτό είναι κοινωνικό αγαθό, ας πούμε. Θα πουλήσουν τη χρήση του νερού, επομένως ο ιδιώτης θα μπορεί να το κοστολογεί και να εισπράττει από την κατανάλωση του νερού. Από εκεί και πέρα την υποχρέωση να συντηρείται το δίκτυο, να επεκτείνεται το δίκτυο, να καλυτερεύει το δίκτυο, ας το πούμε απλοϊκά, θα την κρατήσει το ελληνικό δημόσιο. Άρα θα πληρώνουμε εμείς και ο ιδιώτης θα καρπώνεται μόνο κέρδη από την πώληση του νερού, τα οποία είναι γνωστό ότι είναι, μπορεί και να είναι και τεράστια. Αυτές είναι βλακίες. Τα πάγια, το φράγμα μένει σε εσάς, το όγκος του νερού μένει σε εσάς, το αγοράζει αν θέλεις η εταιρεία, αν είναι αυτό, του λες ότι έχεις τόσα κυβικά στο δίδο το νερό, τόσο μου κοστίζει που το παίρνεις στο δηληστήριο και από εκεί πέρα αρχίζεις εσύ και το διαχειρίζεσαι. Αντίθετα, όπου η ιδιωτικοποίηση εφαρμόστηκε, είτε στην Ευρώπη είτε αλλού, είχαμε μεγάλες αυξήσεις στην τιμή του νερού που έφτασαν σε κάποιες περιπτώσεις σε ακραίες καταστάσεις, δηλαδή μέχρι και 8 φορές ακριβότερο νερό από ό,τι πριν ιδιωτικοποιηθεί. Και σε αρκετές περιπτώσεις επίσης είναι γνωστό ότι είχαμε υποβάθμιση της ποιότητας του νερού, δηλαδή εμφάνιση μικροβίων στο νερό. Σε τι πιστεύετε ότι θα ωφεληθεί ο πολίτης της Θεσσαλονίκης, ας πούμε αυτό, από την πώληση της ΕΙΑΘ? Δεν πιστεύω ότι θα ωφεληθεί, αλλά πιστεύω ότι θα ζημιωθεί κιόλας. Όλα είναι μέσα στο γήπεδο, ανάλογα την προσφορά που θα πάρει. Γιατί πιστεύω ότι όμως δεν μπορεί να έχει υπηρεσίες πιο καλά ελεγχόμενος. Διότι ένας κρατικός έλεγχος ελέγχει πιο εύκολα έναν ιδιώτη από ότι έναν άλλο δημόσιο φορέα. Εμείς, σαν Άκτορα, είμαστε παγερά αδιάφοροι αν ιδιωτικοποιηθεί ή δεν ιδιωτικοποιηθεί ή η ΕΙΑΘ ή η ΕΙΔΑΠ. Αλλά αν είναι ιδιωτικοποιηθεί, επειδή δουλεύουμε εκεί, αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να σου περάσω, επειδή δουλεύουμε εκεί, θα πρέπει να είμαστε εκεί. Δεν θέλουμε να χάσουμε αυτές τις δουλειές για τον κόσμο μας. Τελεία και πάμε. Είτε ιδιωτικοποιηθεί είτε δεν ιδιωτικοποιηθεί, θα είμαστε εκεί. Η ιδιωτικοποίηση της ΕΙΑΘ έχει και κάποιες αθέατες πλευρές. Και σε ερώτηση που κάναμε στη δίκη στο ΤΑΙΠΕΔ, αν γνωρίζουν ότι ένα κατάστημα
από ένα υδροπιτάδικο, ας πούμε, μέχρι την πιο βαριά βιομηχανία στη Θεσσαλονίκη, αν δεν εκδώσει άδεια η ΆΔΗ για τα λήματά της, δεν μπορεί να ανοίξει κατάστημα. Τότε απέναντι είναι άγνοια. Όλη αυτή η ανάπτυξη της πόλης, φανταστείτε ότι η δύναμη που θα έχει ένας ιδιώτης, εκτός ότι θα ανεβάσει την αξία της άδειας, της έκδοσης άδειας, θα κατοδεκούν, θα αποφασίζει αν θα σου δώσει μια άδεια για μια βιομηχανία, μια επιχείρηση, ένα κατάστημα. Όλα αυτά θα περάσει στα χέρια του ιδιώτη. Ο μεγάλος εταίρος, μαζί με τον Άκτορα, η Suez, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο στην αγορά νερού και διαχείρισης αποβλήτων. Η Suez δραστηριοποιείται και στον τομέα της ενέργειας μέσω της Gaz de France Suez, που έχει μονάδα φυσικού αερίου στη Θήβα μαζί με την ελληνική εταιρεία Terna. Η Terna είναι επίσης υποψήφια στο διαγωνισμό αγοράς της ΕΙΑΔ. Όπως θα δούμε παρακάτω, δεν είναι καθόλου ασύνηθες να βλέπουμε μεγάλες πολυεθνικές του νερού να δραστηριοποιούνται και στην ενέργεια. Άλλωστε, αυτή είναι και η μόνη ρητή αναφορά που γίνεται στο μνημόνιο σχετικά με το νερό. Η κλιματική αλλαγή είναι ο λόγος για τον οποίο προκρίνονται έργα ΑΠΕ, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, οι εταιρείες ζητούν και το νερό, που θεωρείται μια μεγάλη αποθήκη ενέργειας για την ανάπτυξη υβριδικών σταθμών. Τα υβριδικά συστήματα είναι σύστημα έργων, δηλαδή συνήθως αποτελούνται από δύο δεξαμενές, όπως οι λιμνοδεξαμενές που ξέρουμε, σε διαφορετικό υψόμετρο η μία από την άλλη, με προοπτική να λειτουργήσουν ως υδροηλεκτρικό. Δηλαδή, να πέφτει το νερό από την πάνω δεξαμενή στην κάτω δεξαμενή, παράγοντας ρεύμα, και να επιστρέφει μετά με ρεύμα του δικτύου από την κάτω δεξαμενή στην πάνω. Τονίζω ότι είναι ρεύμα του δικτύου, για να τονίσω αυτό που λέμε πάντα, την αλληλεξάρτηση των τεχνολογιών. Αυτοί οι δύο αντλησιοταμιευτήρες είναι το ένα κομμάτι. Οι επενδύσεις αυτού του είδους έχουν συνήθως από ένα έως πολλά αιωλικά πάρκα χωροθετημένα σε διαφορετικές θέσεις και συνδεδεμένα πάλι με το σύστημα, με το δίκτυο αυτό το οποίο υπάρχει για όλη την παραγωγή ενέργειας από όλες τις τεχνολογίες και από τα εργοστάσια που έχουμε φυσικά τώρα. Γι' αυτά δημιουργήθηκε άλλωστε. Για τη σταθερότητα του δικτύου ενέργειας, οι υπάρχουσες μονάδες που καίνε μαζούτ, λιγνίτη ή φυσικό αέριο δουλεύουν ασταμάτητα. Οι εταιρείες ΑΠΕ πληρώνονται ακόμη και όταν δεν δίνουν ρεύμα, από το τέλος που πληρώνουμε στο λογαριασμό της ΔΕΗ, που πρόσφατα κρίθηκε αντισυνταγματικό. Συγκεκριμένες όμως τεχνολογίες ΑΠΕ χρειάζονται νερό, όπως τα υβριδικά και τα ηλιοθερμικά, και συνήθως ζητούν νερό από γεωτρήσεις. Τα ηλιοθερμικά πάρκα αναπτύσσονται σε χιλιάδες στρέμματα και απαιτούν τόνους νερό για την πλύση των καθρεπτών και το σύστημα ψύξης. Αυτές οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις έχουν συνεχείς απαιτήσεις υδροδότησης. Δεν είναι ένα τελείως κλειστό κύκλωμα που έχεις μία ποσότητα νερού, τη χρησιμοποιείς και μπορείς να την επαναχρησιμοποιείς επάπειρον. Χρησιμοποιείς συνεχώς καινούργιο νερό. Επομένως, γι' αυτό, για παράδειγμα, ένας από τους ηλιοθερμικούς σταθμούς που έχει αδειοδοτηθεί για την περιοχή της Σιτίας, ζητάει εγγύηση υδροδότησης από το Δήμο της τάξης των 110.000 κυβικών μέτρων νερό το χρόνο. Τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας που προβλέπεται να εγκατασταθούν στο Δήμο Σιτίας θα καλύπτουν τις ανάγκες υδροδότησής τους κυρίως από υπόγειες γεωτρήσεις, δηλαδή γεωτρήσεις εκατοντάδων μέτρων μέσα στον υδροφορέα μίας από τις πιο άνοιδες περιοχές της Ευρώπης. Συχνά παραχωρούνται σε ιδιώτες δημόσιες υποδομές, όπως είναι τα φράγματα, για να χρησιμοποιηθούν ως αποθήκες νερού. Υπάρχει μια αντίληψη που λέει ότι το νερό που φτάνει στη θάλασσα είναι περίπου χαμένο νερό. Συνήθως αυτό το λένε αυτοί που ασχολούνται με την εκμετάλλευση του νερού για ενέργεια ή για άρδευση και ίδρυυση. Είναι μια λαθεμένη προφανώς άποψη, με την έννοια ότι δεν χάνεται το νερό όταν φτάνει στη θάλασσα, διότι είναι απαραίτητο και για την ίδια τη ζωή στη θάλασσα,
κρατάει μια ισορροπία στις συνθήκες φυσικές και χημικές συνθήκες του θαλασσινού νερού, κυρίως στην αλατότητα. Δημιουργεί τις εκβολές. Αν δεν υπήρχαν οι εκβολές των ποταμών, δεν θα υπήρχαν τόποι αναπαραγωγής μεγάλου αριθμού ζώων της θάλασσας, ας το πω έτσι γενικά. Είναι λόγω της μη παροχής καινούριου νερού στις εκβολές ή στο Δέλτα και με την υπεράντληση που συνήθως γίνεται σε αυτές τις περιοχές λόγω εντατικής γεωργίας ή οικισμών, να υπάρχει εισχώρηση θαλασσινού νερού και να υφαλμυρώνει τα υπόγεια νερά. Το φράγμα ποταμών στο Ρέθυμνο έχει ήδη παραχωρηθεί στην εταιρεία Τέρνα για να χρησιμοποιηθεί ως σημεία δεξαμενή νερού στο υβριδικό έργο που κατασκευάζει. Στα Χανιά κατασκευάζεται το φράγμα Βαλσαμιώτη με κόστος οχταπλάσιο από ό,τι θα κόστιζαν έργα εξοικονόμησης και με τα οποία θα γλιτώναμε ένα φράγμα το χρόνο σε ποσότητα νερού. Και γι' αυτό το φράγμα φημολογείται πως υπάρχει ενδιαφέρον χρήσης του από ιδιωτική εταιρεία ενέργειας. Κάποιος διαχειρίζεται ένα φράγμα προκειμένου να παράξει ενέργεια. Στις περισσότερες των περιπτώσεων θεωρείται αυτοδίκαια και κύριος του νερού που χρησιμοποιείται για να παράγεται αυτή η ενέργεια. Οι πληθυσμοί οι οποίοι ζουν σε μια περιοχή υδροληψίας για να λειτουργήσει ένα υβριδικό δεν έχουν δικαίωμα πρόσβαση σε αυτό το νερό και χρήσης του. Οι υπέρμαχοι των υβριδικών και ολικών εγκαταστάσεων τις παρουσιάζουν ως συνέχεια των παραδοσιακών νερόμυλων και των μικρών υδροηλεκτρικών. Πριν 50 χρόνια ήταν του Κανιστάκη του Γιώργη ο μήλος νερόμυλος. Ναι, γυρίζανε όλα τα μηχανήματα με το νερό. Άλεθε γιες, έκοβε ξύλα και το στάρι, άλεθε και τα στάρι, το στάρι. Η Πανκρίτια κινητοποίηση ενάντια στις βιομηχανικές ΑΠΕ είχε μία αφορμή. Το όρος από πηγάδι στα Χανιά και έναν αριστούχο φοιτητή που έχασε μερικές εξεταστικές για να ενημερώσει τους συντοπίτες του. Ονομάζεται έτσι γιατί από παντού τρέχουν πηγές κεριάκια σε όλο τον κορμό. Τα νερά του που βρέχουν ακόμα και το Λιβικό Πέλαγος είναι ιαματικά. Είναι οι ιαματικές πηγές των Τεμενίων, είναι τα ιαματικά νερά της Πείνας που κατεβαίνουν στην Παλιόφορα. Είναι ένα βουνό γεμάτο με πηγές και νερά από πηγάδι. Είναι οφθαλμοφανές ότι το πρώτο βήμα για οτιδήποτε άλλο για την αρπαγή του φυσικού περιβάλλοντος είναι η καλή μάσκα, είναι η πράσινη ανάπτυξη. Γιατί μετά κατακρεουργείς τα βουνά, τα οικοπεδοποιείς, τα κάνεις οικόπεδα, ελέγχεις την ενέργεια, το αιωλικό δυναμικό, ελέγχεις και τα νερά με τα υδροηλεκτρικά, τα υβριδικά που κάνεις, το καθαρό νερό. Κανείς δεν εγγυάται ότι αυτό το νερό αύριο εσύ δεν θα το κάνεις ό,τι άλλο θέλεις, αφού είναι ένας πολυεθνικός κολοσσός. Στο αποπηγάδι, η αιωλική Μουσούρων ζήτησε άδεια για τρεις ανεμογεννήτριες, αλλά στη συνέχεια έκανε αίτηση για υβριδική εγκατάσταση με νέες ανεμογεννήτριες και υδατοδεξαμενές χωρητικότητας 80.000 κυβικών μέτρων σε μία σεισμογενή περιοχή. Εμείς πώς να έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτή την εταιρεία που έλεγε ότι θα βάλουμε μόνο τρεις ανεμογεννήτριες και δεν θα πειράξουμε τα νερά. Τη στιγμή τώρα που έχει κάνει αιτήσεις για υβριδικά και υδροηλεκτρικά, έχει αδειοδοθεί για να χτυπήσει όλα τα νερά του αποπηγαδιού. Η μελέτη της εταιρείας προβλέπει απώλειες νερού 30.000 κυβικά μέτρα το χρόνο. Οι δεξαμενές αυτές θα γεμίσουν από τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα με γεωτρήσεις βάθους 600 μέτρων. Αν για παράδειγμα μια γεώτρηση βγάλει πολλαπλάσιο νερό από αυτό το οποίο χρειάζεται ένα σύστημα για να λειτουργήσει, το υπόλοιπο νερό τι θα γίνει? Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί αυτό και προειδεάζει για την ιδιωτικοποίηση του νερού, γιατί συχνά διαβάζουμε ακόμα ή ακούμε να λένε και οι επενδυτές, αλλά και περνάει και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα το έχετε διαπιστώσει, ότι το δημόσιο, οι δήμοι και λεφτά δεν έχουν και είναι ανάξιοι. Προσφέρονται λοιπόν οι επενδυτές να συμβάλλουν σε έργα άρδευσης ή ίδρευσης. Προσπαθήσαμε επανειλημμένως να μιλήσουμε με εκπροσώπους της εταιρείας,
αλλά αρνήθηκαν επικαλούμενοι την αρνητική προπαγάνδα εις βάρος τους. Πίσω από τα πολλά ονόματα εταιριών και διάσπαρτα έργα ανά την Κρήτη βρίσκεται η μαμά εταιρεία, η γαλλική πολυεθνική EDF, δεύτερη στον κόσμο σε παραγωγή ενέργειας από πυρηνικά εργοστάσια. Η EDF έχει συμμετάσχει σε κοινό εταιρικό σχήμα στον τομέα της ενέργειας μαζί με την επίσης γαλλική πολυεθνική Veolia, τη μεγαλύτερη εταιρεία νερού στον κόσμο. Στον χάρτη αδειοδοτήσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας βλέπουμε τις μέχρι σήμερα σχεδιαζόμενες επενδύσεις αιωλικών, υβριδικών καθώς και γεωθερμικών πάρκων. Σκουριές Χαλκιδικής. Εδώ, στο όρος Κάκαβος, βρίσκεται ο υδροφορέας που υδροδοτεί όλα τα χωριά της Ανατολικής Χαλκιδικής. Σε αυτό το σημείο έχουν ξεκινήσει εργασίες για το νέο μεταλλείο εξόρυξης χρυσού και χαλκού της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός, που ανήκει κατά 95% στην καναδική Eldorado Gold και κατά 5% στην ελληνική Actor. Ουσιαστικά, να το πούμε, θέλετε απλά, ο τόπος αυτός έχει προγραφεί. Δηλαδή με την εξής έννοια, όταν γινόταν η διαβούλευση για τα νερά, για διαχείριση των υδάτων στην κεντρική Μακεδονία, ήμουν παρόν όταν ο αρμόδιος του ΙΠΚ μας είπε ότι εμείς το νερό το βλέπουμε είτε σαν πόσιμο για χρήση για τους ανθρώπους, είτε για χρήση για τη βιομηχανία. Εκεί έχουμε αποφασίσει ότι το νερό που υπάρχει είναι για χρήση στη βιομηχανία. Τι είναι αυτό που γνωρίζει η κυβέρνηση και η εταιρεία, αλλά αποκρύπτεται από τους πολίτες? Υπάρχει το εξής πρόβλημα, ότι για να γίνει η απόλυψη του μεταλλεύματος πρέπει να κατεβεί η στάθμη του νερού. Δεν μπορούν να είναι μέσα στο νερό, μέσα στα υπόγεια νερά, να μπαίνουν υπόγεια νερά από παντού και να γίνονται οι εργασίες εξόρυξης. Αυτό στις σκουριές σημαίνει ότι θα έχουμε μία ταπείνωση, κατέβασμα τη στάθμη του νερού για 700 μέτρα περίπου. Θα κατασκευάσουν 9 γεωτρήσεις περιμετρικά από το όριγμα της εξόρυξης, από τα 700 περίπου μέτρα, 685 είναι το υψόμετρο εκεί αν δεν κάνω λάθος, θα ξεκινούν από εκεί και θα φτάνουν σε ένα βάθος 140 μέτρα χαμηλότερα από την επιφάνεια της θάλασσας. Αφού η πίεση θα πέσει, η πίεση της θάλασσας θα παραμείνει σταθερή, η ίδια, θα αναγκαστεί να οδηγήσει, θα οδηγήσει σε είσοδο θαλασσινού νερού στον υδροφόρο ορίζοντα. Αναφέρουν στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ότι ο κόνος αποστράγγισης, η περιοχή δηλαδή στην οποία θα κατέβει στάθμη του υπόγειου νερού, βγαίνει 14.400 στρέμματα. Η καταστροφή του δάσους πάνω από τον κόνο αποστράγγισης θεωρείται βέβαιη. Και εδώ ξεκινά ένας φαύλος κύκλος, μιας και το ίδιο το δάσος συντελεί στην παραγωγή νερού και εδάφους. Οι γεωτρήσεις είναι απλώς το προκατακτικό στάδιο. Συνέχεια έχουν οι εξορύξεις του πετρώματος με επιφανειακό όριγμα διαμέτρου σχεδόν 1 χιλιόμετρο. Για πρώτη φορά θα γίνει επιφανειακή εξόρυξη και επιφανειακή εξόρυξη σημαίνει χρησιμοποίηση εκρηκτικών που θα κυμαίνονται από 4 έως 6 τόνοι εκρηκτικών το 24ωρο. Αυτή η σκόνη περιέχει βαρέα μέταλλα, τα οποία όλοι ξέρουμε ότι είναι τοξικά για κάθε οργανισμό. Ενώ δηλαδή, όταν υπάρχει μέσα στη γη, είναι ουσιαστικά ακίνδυνα αυτά τα βαρέα μέταλλα, όταν βγουν στο περιβάλλον, έρθουν σε επαφή με το οξυγόνο της ατμόσφαιρας, με το νερό της βροχής, ενεργοποιούνται, διαλυτοποιούνται και επομένως δρούν τοξικά. Αυτή η σκόνη θα ρυπάνει αυτά που είπαμε, όλα, οτιδήποτε βρει στο διάβα της και σε αποστάσεις εκατοντάδων χιλιόμετρων, αν σκεφτούμε ότι η σκόνη έρχεται σε εμάς από τη Βόρεια Αφρική, δηλαδή καλύπτει μια απόσταση μεγαλύτερη από 1.000 χιλιόμετρα. Η καταστροφή της μέλισσας από αυτές, από τη σκόνη και μόνο, η σκόνη καταστρέφει τα μελίσσια. Και όπως πολύ σωστά λέει, εγώ δεν το είχα καν συνειδητοποιήσει και είναι πολύ ενδιαφέρον.
Γη χωρίς μέλισσα δεν υπάρχει. Το υποκατασκευή όριγμα των σκουριών βρίσκεται 900 μέτρα πάνω από τον οικισμό της Μεγάλης Παναγιάς. Χιλιόμετρα γεωτρήσεων, χιλιόμετρα πάνω στο κουμπί. Ακριβώς από πάνω τη Μεγάλη Παναγία. Χιλιόμετρα, ατελείωτο. Την άνοιξη του 2011, βάθμα μου κατά την ημερομηνία, το νερό, το χωριό σταμάτησε να έχει νερό εντελώς. Εγώ έχω 53 χρόνια εδώ, το νερό πίναμε όλα τα χρόνια από τη βρύση. Τώρα τα αγοράζουμε και θλίβουμε γι' αυτό, γιατί να είμαστε μέσα στα βουνά και να αγοράζουμε νερό. Γιατί αγοράζετε νερό? Δεν πίνεται, βρωμάει. Η μελέτη της εταιρείας προβλέπει την άντληση 700 κυβικών μέτρων νερού την ώρα. Τα μισά χρειάζονται για την επεξεργασία του μεταλλεύματος. Τα άλλα θα τα επανεισπιέζει στη θέση τους, όπως αναφέρει. Και όλα αυτά χωρίς να αναφερθούμε στη χρήση χημικών ή την τελική επεξεργασία. Προσπαθήσαμε να μιλήσουμε με εκπροσώπους της Ελληνικός Χρυσός, αλλά αρνήθηκαν επικαλούμενοι την αρνητική προπαγάνδα εις βάρος τους. Μία σύντομη συνομιλία είχαμε με τον πρόεδρο της εταιρείας Actor, Δημήτρη Κούτρα, που συμμετέχει στο σχήμα με 5%. Είναι πολυτεχνείο αυτό. Να το σεβαστείς. Είναι και άσχετη στο πολυτεχνείο της Αγγλίας. Δεν έχουν μεταλλευτική σχολή. Δεν ξέρω να πω μεταλλεία. Κατάλαβες. Είναι και άσχετη. Το νερό, εμείς δεν θα πάρουμε κανένα νερό της τέτοιας. Και το νερό που θα παραδίδουμε, που έχουμε κάνει γύρω-γύρω γεωτρήσεις να το απλούμε για ένα τέτοιο, το παραδίδουμε, τουλάχιστον έτσι γράφουν οι περιβαλλοντικές μελέτες, όπως το παραδίδει η φύση. Πώς θα το επιστρέφετε το νερό πίσω στη θέση? Στη θέση που πάει το νερό. Πάει. Το νερό πάει, ξαναχύνεται στους υδροφόρους ορίδες πηγαίνει. Ή στα ποτάμια, στους υδροφόρους ορίδες πηγαίνει. Όμως τα ρέματα που σήμερα υδροδοτούν την περιοχή θα κατασκευαστούν δύο φράγματα ύψους 140 μέτρων, όπου θα εναποτίθεται το 98% του επεξεργασμένου πετρώματος, μιας και η εξόρυξη γίνεται για 2 γραμμάρια χρυσού και χαλκού στον τόνο. Για τη διαχείριση όλου αυτού του τοξικού απόβλητου, η εταιρεία αναφέρει πως θα το καλύψει με εδαφικό υλικό και πάνω του θα φυτέψει δέντρα. Τα τεχνικά στοιχεία των φραγμάτων είναι τέτοια που αν καθίσει και τα δει κανείς θα τρομάξει λίγο όταν γίνονται σε μια περιοχή η οποία είναι και σεισμογενής, είτε στην εγκατάλειψή τους ύστερα από 50, 60, 70, 100 χρόνια κανένας δεν θα είναι εκεί πέρα για να τα συντηρεί. Και αυτά τα πράγματα γυράσκουν, ας πούμε. Και όσο γυράσκουν είναι τόσο πιο εύκολο να προκαλέσουν μια καταστροφή. Διότι τα λύματα θα είναι εκεί, δεν θα φύγουν. Το 2010, ύστερα από μια δυνατή νεροποντή, αυτή δεν είναι η μόνη καταγεγραμμένη ζημιά από τις ως σήμερα εξορίξεις σε Στρατονίκη και Ολυμπιάδα. Εξορίξεις που ξεκίνησαν τη δεκαετία του 30 και εντάθηκαν μετά το 1996. Το 2010 η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Χαλκιδικής απαγόρευσε την έξοδο από τις εγκαταστάσεις, τα κακοπάδια 2 κτηνοτρόφων, όπως και τα όποια προϊόντα αυτών των ζώων. Και ο λόγος για αυτή την απαγόρευση ήταν ότι βρέθηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις μολύβδου στο γάλα τους. Ρε παιδί μου, σε περίοδος ανεργίας τώρα φωνάζετε και δεν αφήνετε 500 ανθρώπους να δουλέψουν στην εταιρεία αυτή. Η απάντηση είναι ότι βεβαίως, αλλά αν η δουλειά αυτών των 500 τελικά φέρει ανεργία σε 100.000, υπάρχει μια αρκετά μεγάλη διαφορά που πρέπει να τη δούμε αυτή. Υπάρχει η απαγόρευση, αυτό είναι από τον ειδικό κανονισμό λιμένα Στρατονίου, που είναι ένας νόμος του 1980, ο οποίος λέει ότι επειδή η παραλία του Στρατονίου είναι μολυσμένη, απαγορεύεται η αλιεία σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από την ακτή,
και σε όλο το πλάτος της παραλίας και απαγορεύεται επίσης η κολύμβηση, η συλλογή οστρακοειδών, απαγορεύονται όλα αυτά. Η γαλάζια σημαία είναι ένα διεθνές σύμβολο ποιότητας, ευρωπαϊκό σύμβολο ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και απονέμεται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Τα τελευταία 3 χρόνια βραβεύεται με γαλάζια σημαία και η παραλία του Στρατονίου. Αν και στις σκουριές χρειάζονται περίπου 2.500 στρέμματα για τις εργασίες, η κυβέρνηση έχει παραχωρήσει στην εταιρεία 317.000 στρέμματα. Εκεί σήμερα η εταιρεία κάνει γεωτρήσεις χωρίς άδειες, για να προσδιορίσει τα νέα κοιτάσματα. Εκεί βρίσκεται και το νεοχώρι. Εδώ και 30 χρόνια περίπου, υδροδοτούμαστε από τη συγκεκριμένη πηγή του Αγίου Αθανασίου. Στα μέσα περίπου Αυγούστου άρχισε να μυρίζει το νερό, να έχει μία δυσοσμία και προβληματίστηκε ο κόσμος του χωριού. Και στις 30 Αυγούστου επίσημα ανακοίνωσε ο Δήμαρχος ο Πάχτας ότι το νερό του νεοχωρίου έχει αρσενικό, αλλά δεν έδωσε όμως τις τιμές των αναλύσεων οι οποίες βρέθηκαν. Έχουμε 50 γεωτρήσεις. Έχουμε 50 γεωτρήσεις σε ακτίνα 200 μέτρων. Τώρα τι είναι το αρσενικό? Το αρσενικό είναι ένα από τα πιο σαφώς οριζόμενα, με δεδομένα, με πειράματα, με επιδημιολογικές μελέτες, τα πιο σαφέστατα καρκινογόνες ουσίες που έχουμε. Τα δεδομένα που μας λένε δεν έχετε δεδομένα. Ναι, έχουμε δεδομένα, τα οποία δυστυχώς είναι αρρώστια, είναι θάνατος. Την άλλη φορά μου λέγαν κάτι εργαζόμενοι στην εταιρεία εκεί του Χρυσού, μα εγώ πάω κάθε μέρα και δεν έχω πάθει τίποτα. Δηλαδή η έννοια ότι, τι μου λες ότι είναι βλαβερό, εγώ πάω εκεί, εισπνέω, πίνω νερό, είμαι μέσα στα νερά εκεί πέρα και δεν παθαίνω τίποτα. Γιατί δεν υπάρχει η διάσταση του χρόνου, ότι δεν είναι τώρα θα μπεις μέσα και θα πεθάνεις σε 2 λεπτά, είναι ότι τώρα θα μπεις και μετά από 5 χρόνια, μετά από 10 χρόνια, μετά από 15 χρόνια, τότε θα εμφανιστεί ο καρκίνος, αλλά τότε θα είναι αργά πια. Στις αναλύσεις του νερού με αφορμή το νεοχώρι διαπιστώσαμε ότι σε πολλά χωριά, όπως η Ολυμπιάδα και το Στρατόνι, το αρσενικό βρίσκεται εδώ και χρόνια πολύ κοντά στο επιτρεπτό όριο των 10 μικρογραμμαρίων ανά λίτρο, συχνά προσπερνώντας το. Περιοχή Χαλκιδικής, παραδείγματος χάρη. Ενιαίος υδροφόρος ορίζοντας. Λένε το νερό βγήκε με 30, ας πούμε, αρσενικό. 30 μικρογραμμάρια στο λίτρο, το όριο είναι το 10. Ωραία. Τι κάνεις? Αφενός μεν το αραιώνει και βγαίνει ο Πάχτας και λέει, σας δίνω λίγο-λίγο δηλαδή το δηλητήριο τώρα, δεν θα πεθάνετε. Θα πεθάνετε με χρόνια τοξίνωση, έτσι. Και επομένως είναι καθαρό το νερό, πίνετε το έχει 9. Το αραιώνει. Το αναμειγνύω. Παγορεύεται η αραιώση. Είναι νοθεία η αραιώση. Έχεις ένα καθαρό προϊόν, του βάζεις το βρώμικο μέσα, το αραιώνεις, αλλά αυτό είναι νοθεία. Στις αναλύσεις του Δήμου διαπιστώσαμε και μία εγκληματική παρανομία εις βάρος των κατοίκων. Στα Στάγυρα, το 2011, οι πηγές υδροδότησης είχαν αρσενικό 3-5 φορές πάνω από το όριο. Πολύ περισσότερο από όσο βρέθηκε πρόσφατα στο νεοχώρι και το νερό κρίθηκε ακατάλληλο. Ο Δήμος Αριστοτέλη συνέχισε την υδροδότηση με ακατάλληλο νερό, χωρίς να προειδοποιήσει για τον κίνδυνο στην υγεία των κατοίκων. Και όχι μόνο αυτό. Αλλά στις τελευταίες μετρήσεις για τα Στάγυρα λείπουν οι πηγές που το 2011 είχαν δείξει τη μεγάλη συγκέντρωση σε αρσενικό. Εν τω μεταξύ, ας πούμε, όλα αυτά τα νερά μας τα υποτίθεται ότι τα... πώς λένε... Τα ελέγχει και ΠΑΜΑΧ. Είναι ο φορέας ελέγχου των νερών. Στην οποία παρεπιπτόντως είναι 5% μέσα η Ελντοράδο, όχι η Ελντοράδο, η ελληνικός χρυσός. Επομένως, καταλαβαίνει κανένας πώς θα καταλήξει, ποια θα είναι η εικόνα αυτής της περιοχής, ποια θα είναι η εικόνα της βορειοανατολικής Χαλκιδικής. Ένας χώρος, μια περιοχή που θα υπάρχουν μόνο ανοιχτά ορίγματα και γιγαντιαία φράγματα γεμάτα με απόβλητα. Είναι προφανές ότι μια τέτοια διαδικασία μπορεί να φέρει και σε γρήγορο μάλιστα ρυθμό την ερημοποίηση του περιβάλλοντος, έτσι. Η ερημοποίηση λοιπόν αυτή θα οδηγήσει και σε κοινωνική ερημοποίηση. Οι άνθρωποι τι θα κάνουν? Θα αναγκαστούν να μεταναστεύσουν. Οι μετανάστες, οι μαυρούλιδες που έρχονται εδώ
από την Νότια Αφρική, δηλαδή έχουν φύγει από περιοχές που έχουν ερημοποιηθεί ακριβώς από τέτοιες διαδικασίες. Και δεν γίναν πλούσιοι, παρότι πολλοί χρυσός και πολλοί διαμάντια βγήκαν από εκεί, έρχονται εδώ και μας πουλάνε κασέτες και γίνονται και θύματα ρατσισμών και ναζιστικών συμμοριών. ...45 χιλιόμετρα από την Αθήνα συναντάμε τον Ασοπό, ένα μικρό, χυμαρόδι ποταμό που ξεκινά από τη Θήβα και καταλήγει στον Οροπό. Οι περιπέτειες του Ασοπού ξεκινούν την εποχή της Χούντας με ένα βασιλικό διάταγμα. Το 1969 ο Ασοπός ποταμός χαρακτηρίζεται από δέκτης βιομηχανικών λιμάτων και η βαριά βιομηχανία που υπήρχε στην Αθήνα άρχισε σιγά σιγά να μεταφέρεται στην περιοχή μας. Ο κάθε επιχειρηματίας αγόραζε όποιο χωράφι τον βόλευε στην περιοχή και χωρίς κανένα χωροταξικό σχεδιασμό έστεινε την επιχείρησή του. Οι βιομηχανίες επί δεκαετίες δούλευαν και δουλεύουν ανεξέλεγκτα και πετούν στο ποτάμι ανεπεξέργαστα τα αποβλητά τους. Σαν να μην έφτανε αυτό, όσες δεν είναι κοντά στο ποτάμι ανοίγουν γεωτρήσεις παράνομες στην αυλή τους και πετούν κατευθείαν στον υδροφόρο ορίζοντα τα λίμματα. Εγώ άρχισα να ασχολούμαι με την υπόθεση αυτή το 2000. Τότε είχα το γιο μου ενός έτους και άκουσα για πρώτη φορά έναν χημικό, το Θανάση τον Παντελόγλου, να λέει συγκεκριμένα θυμάμαι τη φράση «Στην περιοχή σας σκοτώνετε τα μωρά σας». Ο Θανάσης ο Παντελόγλου λοιπόν μου είπε τότε ότι συνταγές παρασκευής απορρυπαντικών που επί χρόνια χρησιμοποιούσε στη δουλειά του στην περιοχή δεν έπιαναν, δεν είχαν καλά αποτελέσματα. Και ψάχνοντας να βρει ποιο είναι το υλικό, το συστατικό εκείνο που δημιουργεί το πρόβλημα, ανακάλυψε ότι είναι το νερό. Με λίγα λόγια, το νερό που μας έδιναν να πιούμε δεν ήταν κατάλληλο για να φτιάξει κανείς απορρυπαντικά και σαπούνια. Ήταν μόλυβδος, ήταν. Είναι κάδμιο, είναι νικέλιο, όλα αυτά τα μέταλλα μαζί. Ταυτόχρονα όμως, από αυτά το πιο επικίνδυνο είναι το εξασθενές χρώμιο, διότι έχει μια διαβολική ιδιότητα. Όταν περάσει μέσα στον οργανισμό, με το νερό που πίνεις, με το φαΐ που τρως, με τον αέρα που αναπνέεις, έχει τη δυνατότητα να μπει μέσα στο κύτταρο. Όταν έρθει λοιπόν ο φυσικός μηχανισμός για να επισκευαστεί ένα κύτταρο βιολογικό που έχει τρελαθεί, έχει προσβληθεί από εξασθενές χρώμιο, βρίσκει τη θέση που ήταν να επισκευάσει κατηλημένη και έτσι μένει ένα κύτταρο το οποίο είναι μη επισκευασμένο με μέταλλο στο DNA του. Απευθυνθήκαμε στις υπηρεσίες υγείας. Διαπιστώσαμε ότι δεν κρατούσε κανείς αρχείο. Το μόνο στοιχείο που είχαμε στη διάθεσή μας ήταν το αρχείο αδειών ταφής της ενορίας μου, του Αγίου Σπυρίδωνα στα Ινόφυτα. Το αρχείο αδειών ταφής μας αποκάλυψε μία αύξηση του καρκίνου ως αιτία θανάτου από το 6% το 1988 στο 36% το 2004. Πάει μέχρι τρίτη γενεά. Όταν σου μίλησα για μεταλλαγμένα κύτταρα, όταν σου μίλησα για τερατογενετική επίδραση, σου μιλώ για μια σειρά των βαρέων μετάλλων και ειδικά του εξασθενούς χρωμίου, σου μιλώ για μια σειρά επιδράσεις σε μας, στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας. Τώρα μελετάμε την επίδραση σε δισέγγωνα, τέταρτη γενιά. Η οποία συνεχίζεται. Διότι τα βαρέα μέταλλα δεν καταστρέφονται. Τα βαρέα μέταλλα μεταβιβάζονται. Επιβαρύνεται ο εγκέφαλος και το γενετικό σύστημα και μπορεί να μην σου εμφανίσει η τερατογένεση την ώρα που γεννιέται το παιδί. Πρόσεχε, η τερατογένεση μπορεί να σου έρθει στα 12 χρόνια όταν εσύ περιμένεις την κοπελιά να πάθει έμεινα, ας πούμε, να μην έχει τίποτα. Ή μπορεί να περιμένεις, ας πούμε, μια αναπαραγωγική γυναίκα και να σου έρθει μια γυναίκα με κυστική υιοθήκη η οποία δεν μπορεί να κάνει πια παιδιά. Και βλέπεις γιαγιάδες που γεννούσανε 10 και 12 παιδιά κάτω από τα δέντρα στα χωράφια, μάνες που γεννήσανε 3-4 παιδιά και κάναν και 10 εκτρώσεις, ας πούμε, και κοπελιές, απόγονοι αυτών των γυναικών,
να χρειάζεται τεχνική γονιμοποίηση. Η ρύπανση του Ασοπού δεν αφορά μόνο την περιοχή, καθώς φτάνει σε όλη την Ελλάδα μέσω των προϊόντων που παράγονται εδώ. Από καλλυτικά και αναψυκτικά μέχρι γεωργικά προϊόντα. Πήγαμε σε όλα τα αθηναϊκά σούπερ μάρκετ και αγοράσαμε πατάτες, καρότα, κρεμμύδια που γράφανε προέλευση από εκείνη την περιοχή. Και όταν τα αναλύσαμε, τα συγκρίναμε με αντίστοιχα πατάτες, καρότα, κρεμμύδια που είχαμε πάρει είτε από την Κύπρο είτε από την Ιταλία και βρήκαμε ότι τα προϊόντα της περιοχής είναι επιβεβαρημένα με βαρέα μέταλλα, με χρώμη και νικέλιο. Η επιβάρυνση, αυτά που έχουμε βρει στα πειράματά μας, παίζουν μέχρι και 100%. Η έρευνα του Ζαπετάκη προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις, μεταξύ αυτών και ένα εξώδικο. Και σε αυτό το εξώδικο ουσιαστικά ζητούσαν οι αγρότες αν τα αποτελέσματά μας είναι αληθινά κτλ. Οι συνεχείς προσπάθειές μας για μια συνάντηση με εκπρόσωπο των αγροτών δεν ευωδόθηκαν. Αν ήμουν εγώ αγρότης, θα έβλεπα ποιος μου κάνει κακό στην αγροτική μου παραγωγή, ποιος μου ρυπαίνει το νερό, ποιος μου ρυπαίνει όχι μόνο το νερό, ποιος μου ρυπαίνει και το έδαφος, το χώμα του χωραφιού μου έχει ρυπανθεί με βαρέα μέταλλα από κάποιους βιομήχανους. Δεν έχει ρυπανθεί από την έρευνα του Ζαμπετάκη στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Εγώ δεν ήθελα ποτέ τον κακό ή τη δυσμίδηση της περιοχής. Εγώ το κοιτάω το θέμα από την υγεία του καταναλωτή. Εγώ δεν θέλω το παιδί μου να τρώει μια πατάτα και μέσα στην πατάτα να έχει νικέλιο. Άρα λοιπόν εδώ πέρα ουσιαστικά μάλλον έχει χαθεί η μπάλα και βρίσκουμε κάποια εξηλαστήρια θύματα εύκολα και δεν κάνουμε αυτό που θα έπρεπε. Δηλαδή ενωμένοι επιστήμονες, πολιτεία, εντάξει ας την πολιτεία τώρα, έχουμε και την Τρόικα, τουλάχιστον αγρότες, επιστήμονες και ηθυγόμενοι πολίτες, γιατί υπάρχουν και καρκινοπαθείς στην περιοχή, τουλάχιστον αυτοί να ενωθούμε και να πάμε να κινηθούμε νομικά προς τους ρυπαντές. Με τον ενιαίο υδροφόρο ορίζοντα, από αυλίδα μέχρι οροπόρι πασμένο, το πρόβλημα ήρθε να μετριάσει το δίκτυο της ΕΙΔΑΠ. Στην περιοχή των Νοφύτων και στην περιοχή της Στίβας έγιναν παρεμβάσεις και κατέβηκε καθαρό νερό. Μετά από όλες αυτές τις φασαρίες, μέχρι το 2010-2011. Δεν αντικαταστάθηκε όμως σε όλα τα χωριά της περιοχής, δεν αντικαταστάθηκε στην αυλίδα, δεν είναι καθαρός στον όροπο. Η περιοχή δηλαδή εξακολουθεί να πίνει, όχι όλη, αλλά μεγάλα τμήματά της, ρυπασμένο νερό. Η ΕΙΔΑΠ είναι μια ανώνυμη εταιρεία, έτσι. Έχει οικειοποιηθεί τα νερά όλων των περιοχών. Η ΕΙΔΑΠ έχει δικαίωμα να έχει αποθέματα για την ενισχυτική ίδρυψη της Αττικής. Έχει δύο δεσμεύσει αποθέματα. Το ένα είναι τα αποθέματα της Σιλίκης, με πολλά, μιλάμε για 400.000 κυβικά μέτρα το χρόνο, ας πούμε, προς τα νερά στην Αττική και τα νερά της βορειοανατολικής Πάρνηθας. Τα πλούσια, τα καθαρά νερά. Λαϊκή περιουσία που την παίρνει, τη χρησιμοποιεί αυτός όπως θέλει και την πουλά. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Όταν δήμος οροπού δεν έχει καθαρό νερό, γιατί να το πάρεις εσύ και να το δώσεις, ας πούμε, στην βιομηχανία. Να το δίνει, ας πούμε, σε βιομηχανία τροφίμων ή φαρμάκων ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο προϊόν. Να πω ναι, ξέρεις ότι το δίνουν στη μεταλλοβιομηχανία. Ένα πέρασμα από το εργοστάσιο απόβλητο, τοξικό, πέταγμα. Και πού πέταγμα? Στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα κατευθείαν. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι η ΕΙΔΑΠ, η Εταιρεία Ίδρευσης και Αποχέτευσης της Πρωτεύουσας, έχει ήδη μπει στο ΤΑΙΠΕ με σκοπό την πώλησή της. Η επέκτασή της σε περιοχές της Βιωτίας και στη βιομηχανία των Ινοφύτων υπόσχεται ακόμα περισσότερα κέρδη στον επίδοξο αγοραστή. Με τον νόμο Καλλικράτη προσθέθηκαν στο Δήμο Βόλου 60.000 κάτοικοι ή αλλιώς 41 χωριά. Η ΔΕΙΑΜΒ, η Εταιρεία Ίδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου, που ανέλαβε τη διοίκηση των νερών, εγκατέστησε χλωριωτές στα χωριά του Πηλίου, εξοργίζοντας τους κατοίκους του. Τα νερά του Πηλίου είναι άριστης ποιότητας, άλλωστε είναι γνωστό από παλιά. Είναι από τα καλύτερα νερά στον κόσμο. Δεν είναι απλά καλά ποιοτικά νερά. Τα φυσικά τους χαρακτηριστικά είναι άψογα. Και βέβαια αυτό δημιουργεί και πολλά ερωτηματικά σε σχέση με την πολιτική της ΔΕΙΑΜΒ, η οποία το πρώτο πράγμα που έκανε
Και το κάνει με πάθος εδώ πάνω στα χωριά του Πηλίου, εξοργίζοντας τις τοπικές κοινωνίες των χωριών, είναι να χλωριώνει το νερό προληπτικά. Δηλαδή αφαιρεί το δικαίωμα στους πολίτες αυτής της περιοχής να πίνουν νερό από αυτό που πίνανε εκατοντάδες χρόνια τώρα, χωρίς να έχουν απασχολήσει ποτέ τις υγειονομικές υπηρεσίες με κάποιο πρόβλημα. Εάν ο κάτοικος του χωριού τελικά δεχτεί ότι τα νερά του, χωρίς να υπάρχει τέτοια απόδειξη, είναι βρώμικα, επειδή το λέει η ΔΕΙΑΜΒ, είναι υποβαθμισμένα και επικίνδυνα, τότε θα στραφεί προς την αγορά των φιαλωμένων νερών, θα εγκαταλείψει τις πηγές και το ενδιαφέρον των πηγών, με αποτέλεσμα οι πηγές πλέον να είναι μια εύκολη λία για τον οποιοδήποτε επενδυτή. Πείτε μας εσείς γιατί γίνεται η χλώριος. Γιατί αυτό επιβάλλει ο νόμος. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόζουμε τον νόμο. Και ο νόμος λέει ότι δεν πρέπει στο νερό που φτάνει στις βρύσεις μας να υπάρχει μικρόβιο, ούτε ένα. Η χλωρίωση είναι υποχρεωτική ή απολύμανση. Η απολύμανση, αλλά το δίκαιο, ο νόμο, οι νόμοι στην Ελλάδα λένε ότι πρέπει να γίνεται με αυτόν τον τρόπο η απολύμανση στο νερό. Στις διατάξεις του νόμου δεν επιβάλλεται η χλωρίωση, αλλά η σωστή συντήρηση και απολύμανση των δικτύων. Υπάρχουν όμως και άλλες διατάξεις του νόμου. Εμείς θα λέγαμε ότι υπάρχει μέσα στην νομοθεσία που ισχύει, υπάρχουν δύο υγειονομικές διατάξεις. Είναι ο νόμος του 57 που εξαιρεί τις κοινότητες από 3.000 κατοίκους και κάτω από τη διαδικασία της χλωρίωσης και υπάρχει λογική σε αυτό. Και επίσης η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ισχύοντα νόμου, ο οποίος έχει προσαρμοστεί και στον νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου λέει ρητά και κατηγορηματικά ότι δεν μπορεί να ακολουθεί διαδικασίες για την απολύμανση του νερού ή την προστασία του πόσιμου νερού, οι οποίες όμως υποβιβάζουν την ποιότητα του νερού, τα φυσικά του χαρακτηριστικά. Εμείς εδώ πέρα έχουμε ένα νερό άψογο από κάθε περίπτωση και εφάμιλο των νερών της Evian, κατά πως λένε. Δεν μπορεί να τα χλωριώνει ρίχνοντας κάθετα, υποβαθμίζοντας κάθετα την ποιότητα των νερών που πίνουμε. Αυτό δεν το επιτρέπει ο νόμος. Η χλωρίωση είναι ένα κλασικό παράδειγμα της αυτού που ονομάζουμε το ότι, ότι πρέπει να έχουμε μέτρο στα μέτρα μας. Η υπερχλωρίωση μπορεί να κάνει, δηλαδή έχει επίδραση ιδιαίτερα στο στομάχι και σχετίζεται και με αύξηση του καρκίνου του στομάχου. Η υπερχλωρίωση. Το χλώριο αυτό καθ' αυτό δημιουργεί ευαισθησία στο στομάχι, στο έντερο κτλ. Αλλά όταν το χλώριο ενωθεί με οργανικές ουσίες οι οποίες υπάρχουν μέσα στο νερό, τα οποία προέρχονται ή από πεθαμένα βακτήρια ή από κάποιες ουσίες οι οποίες τυχόν μπουν μέσα στο δίκτυο, τότε δημιουργεί παράγωγα, τα οποία ένα από τα παράγωγα, το πιο απλό είναι αυτό που λέμε εμείς τα THM ή αλλιώς είναι και το χλωροφόρμιο ακόμη. Αυτά τα παράγωγα κυρίως είναι που δημιουργούν τις καρκινογενέσεις και όχι μόνο καρκινογενέσεις, μεταλλάξεις μπορεί να δημιουργήσουν και καρκίνους. Και σε ένα χωριό και σε μια κομμόπολη μπορεί, εφόσον έχουν μια υπόνοια ότι έχει χαλάσει το δίκτυο, έχει φτώσει, στη διαδικασία καθαρισμού να βάλουν πολύ χρόνο, να κάνουν υπερχλωρίωση, αλλά να το πούν στον κόσμο, να πούν παιδιά, κάτοικοι, σήμερα δεν θα πιείτε νερό, αντίθετα θα ανοίξετε τις βρύσεις σας για να περάσει το χλώριο, να καθαρίσει από τα μικρόβια. Την επόμενη μέρα θα περάσει καθαρό νερό χωρίς χλώριο, πάλι μην το πιείτε. Δηλαδή, θέλω να πω, κάνεις μια διαδικασία, όχι μέρα, ώρες είναι αυτό, και σου λέει στις 8 το βράδυ μπορείτε να πιείτε κανονικό νερό. Άρα, χρησιμοποιείς το χλώριο για να καθαρίσει το δίκτυο και μετά δίνεις νερό χωρίς χλώριο. Οι κάτοικοι καταφεύγουν στην αγορά εμφιαλωμένων, που στο Βόλο εκτιμάται στα 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Δυστυχώς ο κόσμος, εξαιτίας της ύπαρξης του υπολοιματικού χλωρίου στα δίκτυα των πόλεων, έχει στραφεί στην αγορά των εμφιαλωμένων νερών. Τα εμφιαλωμένα νερά έχουν κάποιες ενδείξεις επάνω. Κάποια αναφέρονται ως επιτραπέζια. Τα επιτραπέζια, θέλω να τονίσω, ότι είναι νερά τα οποία μπορούν να προέρχονται από οπουδήποτε. Ποτάμια, λίμνες, γεωτρήσεις, τα οποία, σύμφωνα με την νομοθεσία πάντοτε, είναι τυχόν δυνατόν να επιδέχονται απολύμανση, δηλαδή μπορεί και αυτά να είναι χλωριωμένα. Είναι στα δίκτυα το πρόβλημα, αλλά τα δίκτυα ακόμα δεν τα γνωρίζουμε.
και πρέπει να την αντικαταστήσουμε. Για να αντικατασταθεί το δίκτυο σε ένα χωριό, ας πούμε, πάμε, τον Αϊβλάση, ας πούμε, θέλει κάπως χιλιάδες ευρώ. Τα οποία σαν τη Διάμβα αυτή τη στιγμή δεν τα έχουμε. Ενώ, ας πούμε, θα μπορούσαν να πάρουν χρήματα από το ΕΣΠΑ, δεν ξέρω από πού θα μπορούσαν να πάρουν, και να αρχίσουν σταδιακά να βγάλουν το παλιό δίκτυο το με αμίαντο, εκεί που είναι και τρίπιο, και να εξοικονομούν κιόλα νερό. Εν τότες κατεβάζουν, κάνουν καινούριο εγώ που κατεβάζει από πάνω από ξηράκια νερό. Τα 100% του δικτύου είναι αμυαντοσωλήνες. Περίπου, ίσως και λιγότερο τώρα. Αυτό είναι, δεν είναι πρόβλημα για την ποιότητα του νερού? Για την ποιότητα αυτή καθ' αυτή όχι. Δεν αλλάζει η ποιότητα από αυτό. Βέβαια, άμα μπορέσουμε να βρούμε χρηματοδοτικά πρωτόκολλα, και αυτά θα αντικατασταθούν σιγά σιγά. Καταρχήν, οι αμυαντοσωλήνες έχουν απαγορευτεί. Για το λόγο ότι θεωρούνται δυνητικά επικίνδυνοι, έτσι, διότι έχουν αμύαντο μέσα και ο αμύαντος παγκοσμίως θεωρείται καρκινογόνη ουσία. Με την πρώτη ευκαιρία που έχει, ας πούμε, μια δημοτική αρχή που χρησιμοποιεί τέτοια πράγματα, θα πρέπει να τους αντικαταστήσει αυτούς τους σωλήνες. Αμυαντοσωλήνες έχουν σχεδόν όλα τα δίκτυα των πόλεων στην Ελλάδα, από Θεσσαλονίκη μέχρι Κρήτη. Και ενώ το ποιοτικό νερό του Πηλίου χλωριώνεται και αναμειγνύεται με το χαμηλής ποιότητας νερό των γεωτρήσεων σε ένα διάτριτο δίκτυο αμυαντοσωλήνων, η ΔΕΙΑΜ αναλαμβάνει και την άρδευση, παρόλο που της λείπει τεχνογνωσία. Πέρυσι μας έκανε παρατήρηση ο υδρονομέας εδώ, ότι άλλοι υποτίθεται τα δέντρα, όχι λέει, θα πάω να το κόψω τώρα το νερό, μόνο τα λαχανικά. Δηλαδή πρώτη φορά που αρχίσαμε να αντεχόμαστε ότι τι γίνεται με το νερό, μέχρι τώρα δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Δεν μας έλεγε κανένας τι θα ποτίσεις και τι δεν θα ποτίσεις στο κτήμα σου. Πέρυσι έγινε αυτό, φέτος προσπαθούν οι ΔΕΙΑΜ να καταγράψουν όλες τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ποιος τα έχει, πόσα στρέμματα έχει, τι καλλιεργείς, αν είναι δέντρα, αν είναι λαχανικά. Το 2015 περιμένουν χρήματα από το ΕΣΠΑ για να βάλουν σε κλειστούς σωλήνες το νερό, όχι να μην περνάει από τα βλάκια. Που σημαίνει αυτό ότι όσο πάνε τα πράγματα και ασθενεύουν οι ύπαιθρος, θα αρχίσουν όλα τα δέντρα να ξεραίνονται. Δηλαδή θα φεύγει το νεράκι που περνούσε από το ανοιχτό αυλάκι, ας πούμε, να πάει να ποτίσει και το δίπλα, να βγουν τα χόρτα, να ποτιστεί, ας πούμε, η γη και να έχει αυτή την ομορφιά που έχει τώρα. Όπως το θέμα της χλωρίωσης, έτσι και το θέμα της άρδευσης πόνεσε πάρα πολύ, γιατί οι άνθρωποι αυτοδιαχειρίζονται το θέμα της άρδευσης για εκατοντάδες χρόνια. Και η αντίδρασή τους όταν μάθανε ότι την άρδευση την πήρε σαν αρμοδιότητα η ΔΕΙΑΜ ήταν πάρα πολύ έντονη. Έγιναν λαϊκές συνελεύσεις, βγήκανε ψηφίσματα και υπήρχε μεγάλη άρνηση, ή μάλλον άρνηση από ένα μεγάλο ποσοστό των αγροετών να συμπληρώσουν δελτία που τους έδωσε η ΔΕΙΑΜ για την καταγραφή των αρδευόμενων εκτάσεων. Όλη αυτή η πολιτική που αντιμετωπίζουμε από την πλευρά της ΔΕΙΑΜ φτιάχνει ένα puzzle το οποίο για μας είναι ξεκάθαρο. Βαδίζουμε προς την ιδιωτικοποίηση. Δυστυχώς όμως αυτοί οι άνθρωποι που σας μίλησαν είναι μονομερείς τελείως, με μια εμπάθεια απέναντι στη ΔΕΙΑΜ δυστυχώς, και κύριο ανάγωνο. Και κατά τη γνώμη μου έχουν και ιδιοκτησιακές αντιλήψεις πάνω στο νερό, γιατί λένε το νερό μας. Το νερό το δικό μας, δεν θα το πειράξετε. Δυστυχώς δεν είναι νερό τους όμως. Πλέον στον κόσμο δεν υπάρχει, και στην Ελλάδα και καλά κάνει, η νομοθεσία απαγορεύει την ιδιοκτησία του νερού. Τι θα πει, επειδή εγώ γεννήθηκα εδώ πέρα και έχει μια πηγή δίπλα μου, είναι δικό μου το νερό και δεν μπορεί ο άλλος να μου το πληρώσει για να το πάρει?
Αλλά εμείς ήμασταν και η πρώτη ΔΕΙΑ που συμμετείχαμε στο Πανευρωπαϊκό και βγάλαμε και στην ιστοσελίδα μας και στις εφημερίδες και βγάλαμε ανακοινώσεις και καλούσαμε τον κόσμο να υπογράψει την Πανευρωπαϊκή Δήλωση ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των νερών. Εμείς λέμε, δεν έχουμε τις δυνατότητες άμεσα να τα λύσουμε όλα τα προβλήματα, αλλά προσπαθούμε. Ξεκινάμε από τις πηγές. Ήδη, ξέρω εγώ, έχουμε αγοράσει κάποια χτήματα που έχουν μέσα πηγές να μπορέσουμε να τα περιφράξουμε, να τις περιορίσουμε. Μισό κουβά νερό. Απ' την ημέρα που πήρε η χλωρή, πίνουν δυο δάχτυλα. Και οι κότες δεν το πίνουν. Είναι γεγονός, το λέω, δηλαδή το έζησα. Τις δύο πρώτες φορές πήγαν μικρές ομάδες, ας πούμε, και τα έβγαλαν το χλωριωτή νύχτα. Τώρα είχαν αγανακτήσει την τρίτη φορά. Και έγινε αυτό μέρα μεσημέρι, στις 12 η ώρα το μεσημέρι, ας πούμε. Και αυτό ήταν κάτι πολύ ωραίο, δηλαδή νιώσαμε, λέμε έχουμε τόση δύναμη, ας πούμε. Νιώσαμε ωραία που έγινε αυτό. Εσείς πώς αντιδράτε σε αυτή τη στιγμή? Κάνα μήνυση. Για δολιοφθορά και για έκθεση της δημόσιας υγείας σε κίνδυνο. Και εφόσον συνεχίσει να υπάρχει αντίδραση, πώς θα κινηθείτε? Εμείς δεν θα κινηθούμε, η δικαιοσύνη θα κινηθεί. Τι να κάνουμε εμείς? Η χλωρίωση θεωρήθηκε από τις τοπικές κοινωνίες σαν μια άκρως επιθετική ενέργεια και μια διαδικασία η οποία ποτέ, μα ποτέ δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή. Ξαφνιάζει ίσως η κινητοποίηση των πολιτών σε Βόλο και Πήλιο σε ένα τόσο πρώιμο στάδιο του ενδεχόμενου ιδιωτικοποίησης. Όμως αυτοί έχουν τους λόγους τους, που ακούν στο όνομα Λαγωνίκα. Η ΔΕΙΑ του Βόλου και ο Δήμος Βόλου λάβαν μια απόφαση χωρίς καν να ρωτήσουν σύμφωνη γνώμη από εδώ, από τους κατοίκους, από την τοπική αρχή εδώ της κοινότητας, από τους φορείς και όλα αυτά, χωρίς να ζητηθεί καμιά σύμφωνη γνώμη. Λάβαν μια απόφαση για σύγχρηση αυτής της πηγής με τη ΔΕΙΑΒ και με το Βόλο γενικότερα. Ξεκίνησε όμως μια διαρκή πάλι μέσω των μέσων, με τα έντυπα, με ραδιόφωνα κλπ, ότι οι Υπουργιανοί δεν θέλουν να διαθέσουν νερό στο Βόλο για τις ανάγκες των κατοίκων εκεί πέρα. Εμείς δεν διαφωνούσαμε με τις ανάγκες των κατοίκων, όμως θέλαμε και τη δική μας ύπαρξη εδώ πέρα. Δεν μπορείς δηλαδή να επεκτείνεις διαρκώς μια πόλη, ας πούμε, χωρίς να καθίσεις να σκεφτείς αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις γι' αυτό, δηλαδή αν υπάρχουν οι φυσικές προϋποθέσεις, ας πούμε, η φυσική πόλη. Δηλαδή αν δεν έχεις νερό, δεν μπορείς να επεκτείνεις μια πόλη, ας πούμε, να τη φτάσεις από 100-150.000. Δεν έχεις. Πρέπει δηλαδή να πας πολύ μακριά για να μεταφέρεις το νερό. Όπως ο Βόλος εδώ στην προκειμένη περίπτωση που ανεβαίνει στο Πήλιο. Έχει ανεβεί λοιπόν στο Πήλιο, έχει πάρει την Καλιακούδα, δεν φτάνει. Έχει πάρει τη σύγχρηση της Μάνας, δεν φτάνει. Έχει πάρει τα Ξηράκια, δεν φτάνει. Ούτε η Λαγωνίκα θα το έφτανε και με την ίδια λογική αυτή θα λέει σιγά σιγά θα ξεράνουμε το Πήλιο, θα το στεγνώσουμε το Πήλιο, ας πούμε, δεν θα υπάρχει Πήλιο. Και αυτή η περιοχή εδώ, η μεγαλύτερη αξία που έχει είναι το Πήλιο. Άμα χάσουμε το Πήλιο, χάθηκαμε όλοι μας. Το Σεπτέμβριο του 1993, οι κάτοικοι είδαν ξαφνικά τις μονάδες αποκατάστασης τάξης να περικυκλώνουν τη Λαγωνίκα για να ξεκινήσουν τα έργα μεταφοράς του νερού στην πόλη. Σύσσωμο το χωριό κινήθηκε, αποφασισμένο να τις διώξει. Έκτοτε, κανείς δεν ενόχλησε ξανά την πηγή. Εμείς, μια μικρή ομάδα ανθρώπων, ένα μικρό χωριό, λογικό ήταν να, αφού υπήρχε εδώ σύσσωμος ο κόσμος με σύμφωνη γνώμη όλοι, έπρεπε να αντισταθούμε.
χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε θεμητό και αθέμητο μέσο. Το να μείνει ο κόσμος στο χωριό είναι βασική προϋπόθεση ότι πρέπει να υπάρχει νερό όπως και παντού. Έτσι κρίναμε κι εμείς και έτσι αντιδράσαμε. Αντιδράσαμε δυναμικά για να μας νιώσουν ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να πιστοχωρήσουν. Κινήματα από όλη την Ελλάδα συμπαραστάθηκαν στον προφυλακισμένο νεαρό του Πουρίου. Στο Βόλο πήγαν και κάτοικοι από την Αραβισσό, που είχαν βιώσει την υφαρπαγή του νερού και την καταστολή λίγα χρόνια πριν. Στην Αραβισσό τρέχουν οι πηγές που ιδρεύουν τη Θεσσαλονίκη. Το 1976 υπογράφεται μία σύμβαση μεταξύ κοινότητος και ΟΗΘ τότε, σημερινή ΕΙΑΘ, για την αναγκαστική απαλωτρίωση των νερών, των πηγών δηλαδή της Αραβισσού. Κλούβες το μάτι στην Αραβισσό. Πορεία στα Γενιτσά, στα δικαστήρια. Παραβιάσανε. Χτυπώντας συνολικά μέχρι 18 γεωτρείς. Μπαζώσανε το χώρο των πηγών όπου είχε νερό το οποίο περίσσευε, ας πούμε έτσι, από τα επιφανειακά νερά που παίρνανε για τη Θεσσαλονίκη και προσπαθήσαν να πάρουν και την τελευταία σταγόνα, όπου φτάνουν στο αποτέλεσμα του 89 που το ποτάμι στερεύει ολοσιερός. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο αυτό. Δεν είναι... Έχουμε δηλαδή μία επιδρομή βαρβάρων. Γιατί μας κατηγορούν για ότι ένα χωριό δεν θέλει να πίνει 1 εκατομμύριο λαού νερό με τέτοια πράγματα και εμείς ερευνούμε την κατάσταση και βλέπουμε ότι το νερό κατασπαταλείται σε βιομηχανίες. Ο υπουργός τότε δεν θυμάμαι ποιος ήτανε, είπε ότι είναι μεγάλο πολιτικό ζήτημα και εγώ δεν μπορώ να το λύσω. Και εμείς τότε επιστρέψαμε στην Αραβισσό και μαζικά μπήκαν οι κάτοικοι και αφαιρέσανε το δικαίωμα στις 3 μεγάλες γεωτρήσεις που κατέστρεψαν το ποτάμι να υπάρχουν. Μιλάμε για την απαλωτρίωση των 3 γεωτρήσεων εκ των οποίων τη μία το Ειρηνοδικείο την έβγαλε και παράνομα. Έγινε επέμβαση, μιλάμε για 800 μάτια στην περιοχή τα οποία ήταν διασκορπισμένα σε αγροτικούς δρόμους και έγιναν και τρομοκρατικές ενέργειες μέσα στο χωριό. Δηλαδή θύμιζε κατοχή εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή το χωριό. Μετά τα γεγονότα, βέβαια, υπήρξε εισαγγελέας η οποία έκανε έρευνα στα σπίτια των βασικά της Επιτροπής Αγώνων. Ήταν πρωί και υπήρξε και άτομο το οποίο είχε καλυμμένο το πρόσωπό του, αυτό που λέμε κουκουλοφόρος, ο οποίος υποδείκνυε τα σπίτια των μελών της Επιτροπής Αγώνων. Υπήρξε αντίδραση στη φυλακή από τους φυλακισμένους με απεργία πείνας και με 2 μέρες, νομίζω, απεργία δίψας. Η πίεση ήταν τόσο μεγάλη που νομίζω σε 15 με 12 μέρες έγιναν οι αποφυλακίσεις. Μετά είχαμε δικαστήρια που τράβηξαν 5 χρόνια και στο τέλος υπήρξε αθωτική απόφαση. Για όλη την Επιτροπή Αγώνα, η οποία ήταν 18 άτομα. Δεν μπορούσαν να υπάρξουν παρεμβάσεις κομμάτων, παραγόντων σε αυτή την Επιτροπή Αγώνα. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό και η αλληλεγγύη των κινημάτων βέβαια επηρέασε, μπορώ να πω, και τους κατοίκους εδώ της Αραβισσού
στο να βλέπουν άτομα να ενδιαφέρονται για το πρόβλημα, όπου έκανε περισσότερη ευαισθησία, έδινε περισσότερη ευαισθησία στους κατοίκους. Τα νερά της Αραβισσού βρίσκονται στον έλεγχο της ΕΙΑΘ και οι κάτοικοι δηλώνουν έτοιμοι να συντονιστούν με τα κινήματα της πόλης ενάντια στην ιδιωτικοποίησή της. Η κίνηση 136 πήρε το όνομά της από μια βασική ιδέα, η οποία είναι η εξής, ότι αν κάθε νοικοκυριό, κάθε σπίτι της Θεσσαλονίκης που έχει ένα υδρόμετρο βάλει 136 ευρώ, μπορούμε να πάρουμε εμείς οι πολίτες την ΕΙΑΘ στα χέρια μας, συνεργατικά, συνεταιριστικά. Αυτός είναι και ο λόγος που λέγεται κίνηση 136. Κατάφερε να έχει δημιουργήσει 8 ενεργούς συνεταιρισμούς και η μεγάλη της επιτυχία είναι ότι μπήκε σαν υποψήφια στον διαγωνισμό όταν προκηρύχθηκε η εκδήλωση ενδιαφέροντος. Λοιπόν, όλα τα κριτήρια που ζητούσε ο διαγωνισμός τα δώσαμε. Μας επέριψαν, μας απέκλεισαν από τη δεύτερη φάση. Ζητήσαμε το λόγο, δεν μας τον είπαν ποτέ. Ζητήσαμε τα πρακτικά της συνεδρίασης, ποιος ψήφισε και γιατί. Υπέρ ή κατά του αποκλεισμού της κίνησης 136, της πρότασης της συνεταιριστικής των πολιτών. Δεν το έδωσαν και γι' αυτό βεβαίως πήγαμε στα δικαστήρια και κάναμε ασφαλιστικά μέτρα τα οποία εκδικάζονται. Με πρωτοβουλία ξανά του Σωματείου Εργαζομένων, δημιουργήθηκε η πλατφόρμα Σώστε το νερό ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της ΕΙΑΘ. Βασικό της αίτημα, το δημοψήφισμα. Αυτή η προσπάθεια για το δημοψήφισμα δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα. Είναι αλήθεια ότι οι Δήμοι, ενώ το αποφάσισαν, ενώ τα Δημοτικά Συμβούλια δεν έτρεξαν και να το υλοποιήσουν. Υπάρχει βέβαια ένα κόλλημα το ότι η νομοθεσία, αν και το προβλέπει, δεν τους επιτρέπει να το οργανώσουν. Δηλαδή υπάρχει ένα έλλειμμα από κάποια προεδρικά διατάγματα που έπρεπε να έχουν βγει για το πώς θα οργανωθεί αυτό το δημοψήφισμα, στον ένα. Αλλά δεύτερον, ξέρουμε ότι η κεντρική κυβέρνηση δεν το θέλει. Εμείς είμαστε μια καινούργια ομάδα που θέλει να παλέψει και αυτή για το νερό. Λεγόμαστε Water Warriors. Εμείς θέλουμε να το ανοίξουμε πιο πολύ στο κόσμο και να βγούμε στο δρόμο και το βλέπουμε ότι είναι θέμα δημοκρατίας. Δηλαδή, το να σου κόβουν το νερό όταν δεν έχεις να το πληρώσεις είναι φασισμός και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε το φασισμό να περάσει. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, σύμφωνα με δημοσιεύματα, έκρινε ως παράνομη την επικείμενη ιδιωτικοποίηση της ΕΙΑΘ. Όμως η απόφαση καθυστερεί να ανακοινωθεί επισήμως και στο μεταξύ η κυβέρνηση επισπεύδει τις διαδικασίες πώλησης. Δεν υπάρχει δικαιολογία πλέον. Κινηματικά η πόλη αντιστέκεται, πολιτικά η Κομισιόν έχει αδειάσει ότι πολλά δαμώνουν στο νερό. Νομικά το Συμβούλιο της Επικρατείας έβγαλε μια απόφαση που λέει ότι το νερό δεν μπορεί να ιδιωτικοποιηθεί. Πλέον η κυβέρνηση δεν έχει κανένα επιχείρημα για να ιδιωτικοποιήσει το νερό. Ένα διεθνές δίκτυο αλληλεγγύης έχει στηθεί γύρω από την υπόθεση της ΕΙΑ, στο οποίο συμμετέχουν από πολίτες και σωματεία μέχρι ευρωβουλευτές. Εμείς θα σταθούμε απλώς σε μια πολύτιμη εμπειρία από τη Βολιβία. Εκεί το Δέλτα Νιτάφ είχε πάει από το 1985, ξεκίνησε τις ιδιωτικοποίησεις, ένα τεράστιο πρόγραμμα ιδιωτικοποίησεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι άνθρωποι μαζεύανε νερό από τα φύλλα τους όταν έβρεχε και επειδή δεν μπορούσαν να το τιμολογήσουν και να το υπολογίσουν, βάλανε ένα χαράτσι κάθε μήνα σχετικά με το νερό που πιθανόν μαζεύει από τα νερά της Βολιβίας. Εκείνο ήταν το ενεκτήριο λάκτισμα στην ουσία για τους πολίτες και τους ηθαγενείς της περιοχής. Συγκεντρωθήκανε για μια επανάσταση το 2001 στην Κοτσαμπάμπα. Είχαν νεκρούς και στην Κοτσαμπάμπα και στην πρωτεύουσα από τις αντιδράσεις. Καταφέρνει και διώξανε παρά τα τρομερά κατασταλτικά μέτρα από την κυβέρνηση, έστειλε το στρατό, γι' αυτό και είχαν και νεκρούς. Κερδίσαν το θέμα του νερού και όπως μας είπε και η χαρακτηριστικά ο Υπουργός των Πολιτισμών, ότι όταν κερδίσαμε τον πόλεμο του νερού, συνειδητοποίησαμε πλέον ότι μπορούμε να αλλάξουμε όλη τη χώρα μας. Για μας, λέει, το θέμα του νερού ήταν ένα θέμα αξιοπρέπειας και μέσα σε μία πενταετία από τότε, ένας ιθαγενής εργάτης Κόκας, ο Εύα Μοράλες, έφτιαξε να είναι ο κυβερνήτης και πρόεδρος της χώρας. Σε Ολυμπιάδα και Στρατονίκη, η επίσης καναδική TVX Gold εξόρισε μεταλλεύματα με τη χρήση κυανίου από το 1997. Οι τότε αντιδράσεις των πολιτών αντιμετωπίστηκαν με χουντικό διάταγμα περί απαγόρευσης κυκλοφορίας και δημόσιων συναρθρήσεων,
συλλήψεις και δικαστικές διώξεις. Όταν το 2003 το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ως παράνομη τη χρήση κυανίου, η TVX Gold κήρυξε πτώχευση και μεταβιβάστηκε στο Δημήτρη Κούτρα προσωπικά με ένα πακέτο μετοχών αξίας 60.000 ευρώ. Και είχα ένα βάρος στη συνείδησή μου, γιατί οι άνθρωποι μου λένε πάλι δεν κάνουμε Χριστούγεννα. Ήταν 700 άνθρωποι που είχαν να πληρωθούν ένα χρόνο. Και λέω, τι θέλετε ρε παιδιά τώρα, τι μπορώ να κάνω. Μου λέει, αν είχαμε 2.000 ο καθένας ευρώ, εδώ τακτοποιόμαστε ένας. Και πήρα 1,5 εκατομμύριο προσωπικά μου λεφτά. Ίδρυσα τον Ελληνικό Χρυσό. Και τους έδωσα αυτά τα λεφτά. Και δεν τα αγοράσαμε. Τα μεταλλεία τζάμπα τα αγοράσαμε. Τα 11 εκατομμύρια τα δώσαμε για να αποζημιωθούν οι εργαζόμενοι. Γιατί θέλαμε να πάμε και να είναι οι εργαζόμενοι απλήρωτοι. Εμείς δεν βγάλαμε ούτε κόκο χρυσού. Όλα αυτά τα χρόνια που δουλεύουμε, δουλεύουμε με ζημιές και με συνέχεια αυξήσεις κεφαλαίου. Και βέβαια εμείς δεν αντέχαμε μόνο στον άκρο, γι' αυτό και απομειώνουμε συνέχεια τις μετοχές μας. Αφού χαρίστηκαν τα μεταλλεία στο Δημήτρη Κούτρα, πούλησε τις μετοχές, εισπράττοντας πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια. Η Ελληνικός Χρυσός απαλλάχτηκε δια νόμου από κάθε ευθύνη για περιβαλλοντικές ζημιές, αν οι γενεσιουργές αιτίες είναι προθύστερες ή γίνει ανάκληση της σύμβασης. Σήμερα η εταιρεία έχει ξεκινήσει εργασίες χωρίς άδειες, αλλά η αστυνομία φακελώνει όποιον πλησιάσει στο βουνό. Θέλω απλά να σας παρακαλέσω πολύ, να επειδή μπήκατε μέσα σε ιδιωτικό χώρο, που περάσατε από εκεί πέρα που είναι μέσα τα μεταλλεία. Τον απλό δρόμο. Ναι. Είναι μέσα τα μεταλλεία, είναι ιδιωτικός χώρος όλο εκείνο. Το δασικό δρόμο περάσαμε. Ναι. Κοίταξε να δεις, τον δρόμο του δασικού μπορεί να τον περάσεις, αλλά να τραβάς φωτογραφίες σε μέρος το οποίο είναι μεταλλεία. Από το δασικό δρόμο. Και απλά εγώ θα ήθελα να σε παρακαλέσω, αν είναι δυνατόν, να μην ξαναγίνει. Εντάξει, δεν θα ξαναγίνει. Σας έχουν δώσει εντολές να ελέγχετε ποιοι ανεβαίνουν? Τα πάντα. Ναι, τα πάντα. Στις 21 Οκτωβρίου του 2012, στραβοτιμονιές τον κατηγορούν και για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Πριν τελικά το αυτοκίνητο του φύγει και πέσει μέσα σε ένα χαντάκι. Την ημέρα εκείνη συλλάβαν 18 ανθρώπους. Πριν την ώρα της σύλληψης, ένας αστυνομικός όρμηξε και κυριολεκτικά έλειωσε το πόδι της μιας γυναίκας ηλικίας 60 χρονών και βάλε. Το αστείο είναι ότι όλοι εμείς που έχουμε συλληφθεί και έχουμε κρατηθήκαμε το βράδυ στο αυτόφορο, βρεθήκαμε την άλλη μέρα να κατηγορούμαστε για... επειδή δεν κάναμε τίποτα και δεν υπήρχε κατηγορία να μας αποδώσουν, βρεθήκαμε να κατηγορούμαστε για συμμετοχή σε στάση με ένα νόμο της Χούντας. Όλα αυτά δεν υπήρχαν για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου του 2013. Προφανώς είναι μια επένδυση που ειδικά σε μια τέτοια περίοδο δίνει δουλειά και δίνει και φόρους στο κράτος. Δεν είναι μόνο η δουλειά που δίνει στους ανθρώπους εκεί. Έχουμε όλη την υποχρέωση να εξασφαλίσουμε τη δυνατότητα ξένων επενδύσεων στη χώρα. Έκτοτε, προπαγάνδα, διώξεις και καταστολή εντείνονται με ακραίες μεθόδους. Γύρω στα 15 τσιπάκια της αντιτρομοκρατικής, κλούβες, και τους ανθρώπους τους βάλανε μέσα σε κλούβες και κατευθύνθηκαν προς την Ιερισσό. Και ήταν η απίστευτη εικόνα της εισβολής κανονικά στρατού μέσα σε ένα χωριό. Όχι, ρε, στα σπίτια, ρε! Πίσω! Ένα σωρό παιδιά έχει εκεί μέσα τα σπίτια!
μας χτυπούσαν από εδώ, όλα αυτά το ύψωμα ήταν όλο ματατζίδες. Μέσα στα δημοτικά ρίξαν τα κρυγόνα, μέσα στο χωριό, στα καφενεία μέσα, δεν μας κυνηγούσαν. Μόλις είχαν έρθει και τα ΜΑΤ και ακούσαμε κάποιους κρότους και να πέφτουν τα κρυγόνα. Υπήρξαν πολλά παιδιά που είχαν αναπνευστικά προβλήματα και δημιουργήθηκε πρόβλημα με τα παιδιά. Πήγανε σε έναν γείτονα εκεί, λίγο πιο κάτω από μένα, η ώρα 3 τα μεσάνυχτα, σπάσανε την πόρτα, μπήκανε στην οικία μέσα, τα παιδιά το κοιμούνταν και το σηκώσαν από το κρεβάτι και τον πήρανε και έμεινε, πόσοι μήνες μέσα, 6. Τρεις μήνες. Φυλακή. Κρατήθηκαν εκεί οι άνθρωποι και ήταν έτσι τύπου ανάκριση, σε υπόγειο, με ξύλο, με όλο αυτό. Το αστείο της υπόθεσης, αν μπορούμε να το πούμε αστείο της υπόθεσης, είναι ότι για τη συγκεκριμένη μέρα έχουν κατηγορηθεί άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν καν εδώ. Άλλοι ήταν Θεσσαλονίκη, άλλοι ήταν στο Άγιον Όρος, άλλοι ήταν στην εκκλησία, ήταν οι χαιρετισμοί εκείνο το βράδυ και ήταν στην εκκλησία. Η αστυνομία δεν μας προστατεύει από τους κατοίκους. Μας προστατεύει από τους κατοίκους της Ιερσού που έχουν συμμαχήσει με πολλούς και με διάφορους. Δεν θέλω να πω άλλα, εντάξει, εγώ τα ξέρω. Όταν τελείωσε η κερατέα, μαζεύτηκε εκεί. Ποιος κάτοικος δεν αντιδρά με κουκούλα στο κεφάλι. Και τώρα μου ήρθε μια κλίση να πάω, λέει, γιατί σταμάτησα την κυκλοφορία. Γι' αυτό το βουνό πάνω σώθηκε. Γιατί σταμάτησα εγώ τα αυτοκίνητα και δεν ξαναπήγα να δουλέψω. Ναι. Έχουν στείλει κλίση και στο γιο σας για άλλους λόγους, ε. Καλά, αυτός πήρε πολλά διπλώματα. Είναι πιο τυχερός από μένα. Και βέβαια όταν πήρα τη δικογραφία, λέω το παιδί που μου την έφερε, πήρε, εγώ μου συγγνώμη, εγώ κατηγορούμε για αυτά τα πράγματα. Ασύλληπτα πράγματα δηλαδή, μέχρι για τρομοκρατική οργάνωση, για ασύλληπτα πράγματα. Υπήρξαν ανακρίσεις ανθρώπων, ανηλίκων που χωρίς την παρουσία, χωρίς την παρουσία δικηγόρου εννοείται, όπως όλους τους άλλους, αλλά και χωρίς την παρουσία των γονιών τους. Και είναι η πρώτη φορά βέβαια στην Ελλάδα που γίνεται τόσο εκτεταμένη και βέβαια τόσο παράτυπη λήψη δειγμάτων DNA. Στο στόχαστρο και η πανελλαδική έκφραση αλληλεγγύης, με κατηγορίες σε μέλη ομάδων που έκαναν εκδηλώσεις ενημέρωσης και οικονομική στήριξη. Κατηγορούνται ως χρηματοδότες της τρομοκρατικής οργάνωσης. Αλλά επειδή συνομίλησες με αντιεξουσιαστή, σημαίνει ότι είσαι τρομοκράτης. Δηλαδή, τέτοια δίκη φρονημάτων έχει πολύ καιρό να δει αυτή η χώρα. Και μιλάμε για δίκη φρονημάτων σε βαθμό κακουργήματος. Με τα έργα τα οποία γίνονται εγκρυπτό ίσως, δηλαδή όχι στο φως της δημοσιότητας, δείχνουν ότι εκεί γίνεται μια προσπάθεια να η κατάσταση να γίνει τέτοια ώστε να μην είναι αντιστρεπτή. Και όταν έχεις να κάνεις πια με μια τέτοια περίπτωση, όπου αυτό για το οποίο αγωνίζεσαι είναι κάτι το οποίο ήδη έχει καταστραφεί, αυτό λειτουργεί αποθαρρυντικά κατά κάποιο τρόπο. Περνάμε πολύ δύσκολα τώρα τελευταία. Χάθηκε το χαμόγελό μας. Ο κόσμος δεν είναι όπως ήταν παλιά. Εδώ οι Ιερισσός ήταν όλη μέρα γλέντι και αυτό. Αυτοί έχουν δύναμη βέβαια, έχουν το καρπούζι, έχουν και το μαχαίρι. Και κυνηγούν τον κόσμο, αλλά τι να γίνει, να σηκώσουμε τα χέρια και να πούμε άντε, ελάτε, πάρτε μας, κάντε μας ό,τι θέλετε. Όχι, δεν το βρίσκω σωστά. Σε καμία περίπτωση δεν έχει περάσει από το μυαλό μας να σταματήσουμε. Εμείς ξέρουμε κατά βάθος ότι ο αγώνας που κάνουμε είναι δίκαιος και είναι αγώνας που μας επιβάλλει η συνείδησή μας να κάνουμε. Και κυρίως νεολαία κυνηγάνε. Γιατί από την νεολαία φοβούνται. Δεν γίναμε ξαφνικά μια κοινωνία οικολόγων.
παλεύουμε για είδος πρώτης ανάγκης αυτή τη στιγμή. Το νερό είναι ελευθερία. Υπάρχουν εκφοβήσεις, τα slap. Ξέρεις τι είναι το slap. Σου κάνω μια μήνυση για να ταλαιπωριέσαι εσύ στη δικαιοσύνη. Μα τι είναι για αυτούς να στέλνουν εξώδικα και να σε καλούν σε απολογίες. Παιχνίδια είναι. Εκφοβισμούς κάνανε. Ο λαϊκός εκφοβισμός είναι εργαλείο που χρησιμοποιείται σήμερα στην Ελλάδα. Και οι απολύσεις. Και οι απολύσεις οι επιλεκτικές. Να δεις που μας ήρθανε εκεί μπρατσαράδες οι μαυροφορεμένοι και υποκαταστήσανε τέτοιους εργαζόμενους με 18 ευρώ την ημέρα, να πούμε, σιωπηλούς. Το 2008-2009 σε ένα περίφημο καυγά σε δημόσιο χώρο που είχαμε πάει να κινηματογραφήσουμε με τα συνεργεία του Sky, πήγαν ορισμένοι παλικαράδες του τότε Υπουργού Υγείας, ας πούμε, τα περίστροφα και μας απειλούσαν, ας πούμε. Και είχε απεικονιστεί ο καυγάς αυτός, ας πούμε, όπως και δήρανε. Δίναν δημοσίως πάνω μπροστά στην κάμερα, ας πούμε, τον παπά του. Πήγε στο νοσοκομείο με σπασμένα χέρια. Πολλές φορές οι αντίπαλοί μας σε εισαγωγικά αποφάσισαν να εφαρμόσουν το όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος. Είτε με σκοφαντίες, είτε με απειλές, προσπάθησαν να σταματήσουν τον δίκαιο αγώνα μας. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να σταματήσεις ένα τέτοιο αγώνα, ο οποίος, από τον οποίο αγώνα εξαρτάται η ποιότητα του νερού με τον οποίο θα φτιάξεις γάλα στο παιδί σου. Εμείς από την αρχή που αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο ζήτημα, βάλαμε μία αρχή. Θα αξιοποιήσουμε όλους τους θεσμούς. Δεν πήγαμε ούτε με τσαμπουκά, ούτε με φωνές. Κάναμε επιστολές συστημένες, κάναμε συγκεκριμένα αιτήματα, παίρναμε αριθμούς πρωτοκόλλου, αναφερόμασταν πάντοτε στην νομοθεσία της οποίας ζητούσαμε την εφαρμογή. Ήρθε η απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από καταγγελία πάλι των Συλλόγων Οροπού της Ομοσπονδίας και του ΙΤΑΠ Ινοφύτων στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την Υγεία του Ανθρώπου και καταδίκασε την κυβέρνηση γιατί δεν έχει προχωρήσει την απορρίπανση. Αυτό σημαίνει ότι πλέον δεν χρειάζεται να αποδείξουμε σε ελληνικό δικαστήριο ότι η περιοχή μας είναι ρυπασμένη ή ότι εμείς έχουμε υποστεί ζημιά στην υγεία μας. Αυτό πλέον είναι δεδομένο. Το ελληνικό δικαστήριο καλείται να ορίσει το ύψος της αποζημίωσης. Μας ρωτήσαν οι δικηγόροι των κατηγορουμένων, πού τα βρίσκεται τα λεφτά. Οι κύριοι είχαν 15 δικηγόρους απέναντι και εμείς είχαμε έναν. Το πληρώνουμε από την τσεπούλα μας, λέω κύριε συνήγορε. Τσεπούλα μας, να σώσουμε την υγεία μας. Αλλά το θέμα και το νομικό είναι και ένα θέμα εδώ. Εδώ τα πράγματα είναι τόσο αργά που ακόμα η λεγόμενη δίκη του ασωπού πάει από αναβολή σε αναβολή. Μια υπόθεση που έχει ξεκινήσει από το 2007, έχουμε φτάσει τώρα τέλος του 2013 σχεδόν και η υπόθεση είναι ακόμα στην εκδίκασή της σε πρωτοβάθμιο βαθμό. Βρισκόμαστε στην ισοπαίδωση την περιβαλλοντική. Εμείς οι κάτοικοι, οι σύλλογοι και εγώ σαν πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Οροπού που εκπροσωπώ, το θέμα θα το συνεχίσουμε με σκληρότερες μορφές αγώνων. Θα κλείσουμε ακόμα και το ποτάμι. Θα κάνουμε ακραίες κινήσεις. Δεν πάει άλλο. Έχουν αποφασίσει οι κάτοικοι σε συνελεύσεις, σε ενημερώσεις, να πάμε να κλείσουμε το ποτάμι. Τελειώσαμε. Δηλαδή αυτό θέλουνε. Να κινηθούμε νοικοκυρέοι άνθρωποι, να κινηθούμε σε ακραίες καταστάσεις μας οδηγούνε. Δεν πάει άλλο. Μακάρι να πήγαινε. Ο καρκίνος οργίασε. Και εγώ που σας μιλάω, έχω παιδί χάσει
εξαιτίας του εξασθενούς χρωμίου. Εδώ στον Οροπό δεν υπάρχει οικογένεια να μην έχει καρκινοπαθή. Αυτός ο τόπος παράγει δύο πράγματα. Έχει ήλιο και θάλασσα και άρα παράγει αγροτική παραγωγή και τουρισμό. Αυτά τα δύο λοιπόν αν τα σκοτώσουμε, ουσιαστικά θα αναγκαστούμε όλοι να μεταναστεύσουμε. Άρα πώς θα διεξάγουμε τη ζωή μας? Σε ποιους τόπους θα πάμε να βρούμε άλλους τόπους? Έχουμε άλλους τόπους? Ρήπανση ανεργία. Ναι, και υπήρχε και ένα πανό, θυμάμαι, σε ένα εργοστάσιο. Η μεγαλύτερη ρήπανση είναι η ανεργία, έλεγε. Και εμείς εδώ στην περιοχή, δυστυχώς, χάνουμε τη δουλειά μας, έχουμε χάσει και την υγεία μας. Δεν είναι μπλάκα σου λαός. Σηκώνει το ποτήρι και λέει «Εισυγεία». Δεν λέει «στο μεροκάματο μόνο». Και εγώ λέω «μεροκάματο και υγεία μας». Στο Αποπηγάδι, το 2001, εταιρεία, δασαρχείο και Δήμοι άρπαξαν τις περιουσίες των κατοίκων. Το δασαρχείο χαρακτήρισε δασικές τις ιδιοκτησίες και η υποχρεωτική από τον νόμο δημόσια ανάρτηση των χαρακτηρισμών έγινε σε άλλους Δήμους και με άλλες ονομασίες, ώστε οι ιδιοκτήτες να μην το μάθουν ποτέ και να μην υποβάλουν ένσταση. Έτσι, η περιουσία τους έγινε δημόσια περιουσία. Μας πήραν τηλέφωνο από τα Χανιά κάποιοι συγγενείς μας ότι από το Ηράκλειο, από το Πανεπιστήμιο Ηρακλείου, ζητούν να μπουν κάποιοι φοιτητές να έρθουν εδώ πέρα για να τους εξυπηρετήσουμε, να βάλουν ένα ανεμομετρητή να μετρήσουν τη δύναμη του αέρα που υπάρχει στις κορυφαίες γραμμές. Και ξεγελαστήκαμε, βάλανε τον ανεμομετρητή αυτό, το οποίο εμείς ας πούμε δεν ξέραμε για ποιο σκοπό είναι. Η περιοχή πέρασε στο κράτος, από εκεί πέρα πήγαν αυτοί στο δασαρχείο και λένε, ας πούμε, πώς το θέλετε να βάλουμε ανεμογεννήτριες θα πάμε. 93.000 ευρώ και το πήρανε για 100 χρόνια. Είδαμε μπουλντόζερ, ξεσηκωθήκαν τα χωριά. Όλοι, ας πούμε, γιατί δεν μας ερώτησε μας κανείς, ας πούμε, θα πάνε στην περιουσία να κάνουν, να σκάβουν, να κάνουν δρόμους, να διαλύσουν εκεί τον βοσκότοπο. Γιατί μας έλεγαν, εμείς δεν σας γνωρίζουμε, εμείς τα έχουμε πάρα από το κράτος. Πρέπει να αποδείξει το κράτος πού τα βρήκε τα χωράφια. Εκεί στηριζόμαστε κι εμείς, ώστε να τα ξαναπάρουμε πίσω. Γιατί εμείς έχουμε συμβόλαια, αυτοί δεν έχουν. Θα μας πούνε το κράτος πού τα βρήκε και τα πούλησε στους άλλους. Το δικαστήριο αυτό θα γίνει στις 27 Φεβρουαρίου και πιστεύω ότι θα το κερδίσουμε. Δεν μπορεί να το διανοηθώ, διότι στα ίδια συμβόλαια είναι και τα σπίτια μας εδώ, είναι και η περιουσία μας, το ίδιο συμβόλαιο. Υπάρχει μια συγκατάσταση ορισμένων οι οποίοι είναι φτωχοί άνθρωποι και προσπαθούν, ας πούμε, δεν μπορούν να ζήσουν και πηγαίνουν και τον σπετούν λεφτά όσα θέλουν. Εμένα αυτό το πράγμα είναι που με στενοχωρά, ας πούμε, για 200-300 ευρώ πάνε και βάζουν υπογραφές και τους έχουν βάλει και υπογράφουν ότι τα παίρνουν σαν αποζημίωση. Όχι ότι πληρώνουν νίκια και τέτοια. Αυτοί νομίζουν ότι τα νοικιάζουν τα χωράφια αυτά. Αλλά τους τα αφήνουν, ας πούμε, μέχρι να κατοχυρώσει το κράτος τα δικαιώματα, από να μην μπορούν να τα γυρίσουν πίσω ούτε με δικαστήρια. Γύρω στις 60 μηνύσεις μας έχουν κάνει, διότι παρεμποδίζαμε τα μηχανήματα να περάσουν και έρχονταν οι δικηγόροι της εταιρείας έρχονταν εκεί και λέει, και με την αστυνομία να συλλάβετε και την εισαγγελία. Μετά τη συλλήψη του κόσμου, μετά από χρόνια κινητοποιήσεων. Μετά από 3 χρόνια κινητοποίησαν, καταφέρανε και μπήκανε. Αλλά με τη διαρκή παρουσία της αστυνομίας, εκεί φύλαγε η αστυνομία Βάρδης, ποτέ δεν έφευγε από εκεί. Τους προστάτευε. Προστάτευε τις πολυεθνικές. Τα συμφέροντα των πολυεθνικών και έτσι εγκατασταθήκανε. Είναι βασικά η αδικία. Η αδικία δεν έχει όρια. Είναι κάτι το πολύ, ρε παιδί μου, κακό. Εδώ στηριχτήκανε, φτιάξανε τους νόμους στα μέτρα τους. Όπως είπε και αυτός ο σοφός παππούς, ο νόμος ισχύει μόνο για τον πλούσιο, δηλαδή ενώ παλιά σκότωνε ο αδερφός τον αδερφό γιατί ο κομμουνισμός θα έπαιρνε την ιδιοκτησία των ανθρώπων, τώρα έρχεται ο ίδιος ο καπιταλισμός που στηρίζεται στην ιδιοκτησία και παίρνει το μικρό κλήρο γης των φτωχών ανθρώπων, των χωρικών. Ωραία, που έχουν τα ζώα τους εκεί, έχουν λίγα χυμαδιά και έχουν κατσίκια και τέτοια. Και αρπάνε τη γη και φέρνουν και τους χωροφυλάκους και σε βουτάνε. Αυτοί έχουν καταφέρει να φημώσουν τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωση. Έχω το παράπονο που όταν μας δικάζανε την ημέρα που μας δικάζανε στην Κάνδανο, ένα κακοποιημένο σκυλί το είχε.
Επί σε έξι ειδήσει, δελτία ειδήσεων, ανέφερε ένα σκυλί το οποίο είχε κακοποιηθεί. Για εμάς που προσπαθούσαν πώς να μας κλείσουν στο μπουντρούμι, δεν έβγαλε ούτε μία μιλιά, δεν είπε. Κι εγώ είμαι κατηγορούμενος, επειδή σε έτυχε να είμαι, διαμαρτυρήθηκα, μια απλή διαμαρτυρία έκαναμε, αυτοί όμως σε φέρναν εκεί την αστυνομία, η αστυνομία έβλεπε εμάς σαν κακοποιά στοιχεία, είχε ένα μάτι, αυτούς τους ροπαλοφόρους και τους δραμπούκους που είχε η εταιρεία, δεν τους έβλεπε, έβλεπε μόνο εμάς σαν κακοποιούς, και οι άλλοι, αυτοί που οι κλέφτες και οι απατεώνες ήταν νόμιμοι και εμείς είμαστε παράνομοι, οι κάτοικοι. Είχαν φέρει δραμπούκους και χτυπήσανε ανθρώπους γερόντους μέσα στη γη τους, γερόντους ηλικιωμένους ανθρώπους, τους τσαλοπατήσαν, τους βάλανε κάτω και τους πατούσανε στο λαιμό. Και εμένα μου επιτεθήκανε να με σκοτώσουνε, παρά με σώσανε κάποιοι άλλοι χωριανοί που ήταν εκεί. Ο δασολόγος Κώστας Πενταράκης ήταν ο μόνος υπάλληλος του δασαρχείου που είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά, δηλώνοντας πως δεν θα επιτρέψει ποτέ την αδειοδότηση των έργων. Όταν βρέθηκε νεκρός, η υπόθεση έκλεισε βιαστικά, χωρίς ποτέ να εξιχνιαστεί, ενώ διάφοροι καλοθελητές διέδιδαν πως είχε ψυχολογικά προβλήματα. Έχουμε μπλέξει με κακούς αλήτες και δεν λύνεται το πρόβλημα με τα εφηνιατά. Παραθέλει φωτιά και όταν ανάψει το πράγμα θα γίνουμε μια δεύτερη Συρία. Θα σκοτωθούν το φτωχό ανθρώπο τα παιδιά και τον αριστοκράτο και τον λεφτάδο θα κάνουν στο εξωτερικό. Για πείτε μου, τι είναι το νερό? Τι είναι το νερό? Το νερό είναι η βασική αιτία για την οποία ξεσηκωθήκαμε. Το νερό ουσιαστικά είναι το πρώτο πράγμα που ερχόμαστε σε επαφή όταν είμαστε έμβρια μέσα στην κοιλιά της μαμάς μας. Και γι' αυτό που θα πρέπει να αντισταθούμε. Θα πρέπει να αντισταθούμε και να καταλάβουμε ότι αυτή η γη είναι ιερή και δεν πρέπει να τιμωρούμε, γιατί εμείς αύριο δεν θα μπορούμε να ζήσουμε. Χαλκιδική είναι η Ιεροσάγωνα σαν που δίνεις. Κι η Κρήτη αλληλέγγυα κι ο Ιεροψιλωρίτης. Στον τόπο το δικό μας, επειδή σήμερα από τα Σφαγιά έχουν ετοιμάσει 100, είχαν βγάλει πρόγραμμα για 100 ανεμογεννήτριες σε όλες τις βουνοκορφές να βάλουν, δεν πρόκειται να περάσει, να πιάσουμε και τα ντουφέκια. Για αυτούς δεν υπάρχει αντίδραση ειρηνική. Όποιος αντιδρά είναι χρόνο. Τον αντιμετωπίζουν με τα δικαστήρια και με ό,τι άλλο τρόπο έχουν. Το νερό είναι η ζωή. Είναι η ζωή. Και είναι και εκεί που κάποιοι άνθρωποι που δεν θέλουν να τους φάνε τα σκουλίκια, τους καίνε και πετάνε τη στάχτη. Αγαπητοί κύριοι, κυρίες και παιδιά, απόψε θα δούμε την ωραία και καλή παράσταση ο Καραγκιόζης Χλωριωτής. Θα πέσει λίγο χλώριο, πολύ ξύλο και πάρα πολύ γέλιο. Χωρίς νερό δεν έχει μπύρα, άρα το νερό είναι μπύρα. Το νερό είναι έρωτας. Το νερό είναι ζωή. Αυτό απλά.
αισθανθήκαμε μια μεγάλη χαρά, γιατί βγήκανε και τα άλλα δύο παιδιά από τη φυλακή. Κάτω τα χέρια από τους αγωνιστές! Την προηγούμενη φορά που βγήκαν τα δύο παιδιά δεν μπορούσαμε να το χαρούμε, γνωρίζοντας ότι είχαμε άλλα δύο παιδιά στη φυλακή. Εμείς όσο μας παίρνει, θα αγωνιστούμε.